εδώ στην πατρίδα, επειδή πρώτα απ' όλα αλλάξαμε ημισφαίριο, όχι εγκεφάλαιο, αλλά γεωγραφικό. Άρα είναι πάνω και χαρά μας να ξαναβρίσκουμε την Ελλάδα φθινοπορεινή μετά την Αυστραλία ανοιξιάτικη, που είναι πιο κρύα από το χειμώνα μας, αλλά τέλος πάντων προσαρμοζόμαστε. Ήρθαμε εδώ μετά από αυτό το χάρισμα, θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό που γίνεται. Νομίζω ότι έχουμε δραστηριότητα, είναι συντονισμένη με τους άξονες της περιφέρειας και είναι καλό γιατί μερικές φορές βλέπω τέτοια πράγματα στο εσωτερικό. Αλλά υπάρχει κόστος. Υπάρχει μια διαφορά. Η μεγάλη διαφορά επίσης για τα ελληνικά δεδομένα είναι ότι όταν κάτι είναι τζάμπα δεν μπορεί να είναι καλό. Τώρα όσοι πάνε τα παιδιά του σε φροντιστήρια ξέρουν ότι άμα το φροντιστήριο ήταν τζάμπα, θα το πήγαινε. Ενώ βέβαια συζητούν μεταξύ του πόσο πληρώνουν για τον καθένα. Και άμα είναι μεγάλο, σίγουρα είναι καλό περιθώριο. Άρα, εγώ ασχολούμαι με αυτά που γίνονται όπω είναι εδώ, που υπάρχει μια δωρεά και μια προσφορά. Θα μιλήσω τώρα για το εγκέφαλο, γιατί είναι κάτι το απαραίτητο, για να δούμε λοιπόν πώ θα λειτουργήσει αυτή η διάλεξη. Και το άλλο που θέλω να σα πω είναι ότι από την αρχή θα ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά που υπάρχει στο θέμα τη νοημοσύνη και τη δημιουργικότητα. Γιατί υπάρχει ένα συσχετισμό θετικό, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Αλλά έχουμε ανθρώπους που είναι πολύ καλοί στην δημιουργία, με ελάχιστη νοημοσύνη. Και το ανάποδο. Όμως υπάρχει ένα συσχετισμό που είναι θετικό, αλλά βρίσκουμε σε τυχαιότητα παιδιά που έχουν μια υψηλή νοημοσύνη και μια δραστηριότητα δημιουργική. Δεν λειτουργούν μαζί, αλλά επειδή λειτουργούν συμπληρωματικά. Ένα μπορεί να βοηθήσει το άλλο. Μπορούμε να έχουμε, ας πούμε, παιδιά που παίζουν πάρα πολύ καλό σκάκι και είναι ανίκανα να ζωγραφίσουν. Και όταν λέω ανίκανα, είναι ανίκανα να το κάνουν, όχι ότι δεν το έκαναν. Υπάρχει μια διαφορά. Αλλά θα ασχοληθούμε με τις κλασικές περιπτώσεις. Όλα αυτά που θα πω αφορούν όλους τους εγκεφάλους. Θα αφήσουμε τον εγκέφαλό σας, εφόσον όλοι έχουν κάνει εγκέφαλο. Ο εγκέφαλός σας είναι πιο έξυπνος από ό,τι νομίζετε και πιο τεμπέλης από ό,τι πιστεύετε. Φιλολόγος σου λέει να τη γράψω, δεν έχει κανεί να τη γράψω. Ας πούμε, είναι ειδικά τώρα, όταν θα λέω οι μεγάλοι και οι μικροί, θα είναι, οι μεγάλοι μαθητές θα είναι ενιακοί, αλλά θα λέω απλώς μεγάλοι, οι μικρές φορές θα λέω απλώς μαθητές, έτσι για να μην νομίζετε ότι το μιλάω για εσάς. Θα μιλάω όπως συνεχώς για τα παιδιά, τα μεγάλα παιδιά, μικρά παιδιά. Μερικά θα καταλάβουν ότι είναι ας πούμε 40 άντρες στα μικρά παιδιά. Και δεν καταλάβετε μετά γιατί μιλάω για εσάς. Άρα, το πρώτο πράγμα είναι ότι ο εγκέφαλός μας, αυτό που είναι γνωστό σε γενικό επίπεδο, είναι πράγματα που είναι τις δεκαετίες του 70, γι' αυτό συνεχίζετε να ακούτε φράσεις του τύπου «αυτός λειτουργεί με το δεξί πλησφαίρου και όχι με το αριστερό». Έχουμε αντιπαραθέσει μεταξύ γυναικών και ανδρών, που είναι κλασικέ. Θα διευκρινίσω μερικέ έννοιε έτσι για να μην τσακωθούμε άσχολα. Πρώτον, οι άντρε έχουν ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τι γυναίκε, κατά μέσο όρο. Κανονικά τώρα σε αυτό το σημείο οι άντρε είναι ευχαριστημένοι. Οι γυναίκε περιμένουν την κατάληξη, δεν ξέρω σίγουρα ότι υπάρχει κατάληξη. Και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι απλώ έχουν περισσότερου μη. Και ότι οι γυναίκες θα είναι πιο ευχαριστημένοι. Δεν θα διευκρινίσω γιατί έχετε λιγότερο μη, γιατί αλλιώ θα έπρεπε να μιλήσω για λίγο, αλλά πρέπει να σα πω ότι ο εγκέφαλος ασχολείται με αυτό που έχει. Άμα δεν υπάρχει, δεν είναι του ίδιου μεγέθους, αλλά έχει τις ίδιες ικανότητες. Είμαστε εντάξει, έτσι να μην είναι. Οι τυπικές αποκλήσεις. Τα κορίτσια είναι πιο μαζεμένα. Δηλαδή, άμα πάρουμε το 100, τα κορίτσια είναι πιο μαζεμένα γύρω από το 100 στην καμπύλη και τα αγόρια είναι πιο απλωμένα. Αυτό σημαίνει ότι σημαίνει πρακτικά, ας πούμε, ότι για μια τυπική απόκληση που θα είμαστε σε 4 σίγμα θα βρούμε 7 αγόρια για ένα κορίτσι. Που σημαίνει πρακτικά ότι αυτό επειδή είναι συμμετρικό μπορούμε να έχουμε αυτή την κατάταξη από τις δύο πλευρές. Αλλά όταν
είναι ειδικές ανάγκες. Θα δείτε ότι στα 8-7 είναι αγόρια, ένα είναι κορίτσι και από την άλλη πλευρά το ίδιο. Εντάξει, πρέπει να είστε όλοι ισορροπημένοι, τα βρήκατε. Το θέμα είναι ότι με αυτές τις παλιές γνώσεις που είχαμε για τον εγκέφαλο, είχαμε την εντύπωση ότι ο εγκέφαλος είναι σταθερός. Αλλά πάνω κάτω θα το χαρούν οι πιο γέροι, τους μαθητές τους μικρούς. Και θα τους πω ότι τελικά ο εγκέφαλος τους γερνάει λιγότερο από ό,τι νομίζουν. Αλλά παλιά μας έλεγαν ότι μετά από τα 18 ο εγκέφαλος αρχίζει να. Άρα επειδή το έλεγαν άνθρωποι που ήταν πάνω των 18, το πιστεύω όμως. Άρα άμα τους συνδυάσετε σαν διπλή πληροφόρηση, τότε έχετε ένα πρόβλημα. Δεν ισχύει. Για τα παιδιά. Ο δείκτης νοημοσύνης συνεχίζει να ανεβαίνει, τουλάχιστον έως τα 20. Να φανταστείτε τώρα εσείς θα ασχολείστε με παιδιά και με πολύ μικρά παιδιά, είδα κύριε. Και το παιδί της θα είναι μέχρι τα 20. Άρα ο δείκτης επειδή θα μεγαλώσει, θα δείτε ότι έχετε αυτό το φαινόμενο, μερικά παιδιά δεν είναι τόσο έξυπνα στο δημοτικό και ξαφνικά έχουν ένα μπαμ έτσι στο γυμνάσιο ή στο λύκειο. Δεν μπορεί να είναι αυτό, αφού ήταν βλάκα. Το έχετε ποτέ. Δεν μιλάτε στου φίλου σα, δεν μιλάτε στι άλλε πόλει. Αλλά ξέρετε, μερικέ φορέ ξεκινάει πιο αργά και μετά εξελίσσεται. Και το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να είναι ο προϊστάμενο σου. Αυτέ τι αφού τον θυμάμαι, ξέρω πώ ήταν. Ναι, αλλά άραξε. Άρα υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες, είναι καλό να το ξέρουμε, και αυτό προέρχεται από τα ερεθίσματα. Δηλαδή, άμα έχετε ένα παιδί, το κλασικό παιδί, όταν οι γονείς θέλουν να πούμε ότι είναι έξυπνο, του παρθένουν, ας πούμε, τις πρωτεύουσες και τα κράτη, να το παιδί λέει ένα κατάλογο παπαγαλία, και μετά λέει ο γονιός, βλέπεις πόσο έξυπνο είναι. Και μετά, αν ρωτήσει το παιδί, ωραία, πάρω με μια χώρα αυτή που εκεί απ' έξω και τα κατωτά, με ποια συμπεριέλθει. Τι ξέρει. Θέλει να σα λέω, α πούμε, για έναν τηλεφωνικό κατάλογο, με ποιο τηλέφωνο συνορεύει ένα άλλο τηλέφωνο. Δεν έχει νόημα. Αλλά το παιδί έχει μάθει απλώ τον κατάλογο, δεν ξέρει την δομή. Άρα, εδώ θα μιλήσουμε πιο πολύ για παιχνίδια που είναι δομικά. Άρα, έχουμε δύο μεγάλε κατηγορίε. Τα παιχνίδια που είναι της παράδοσης, ας πούμε, όπως είναι το σκάκι, χρειάζονται μια εξοικειώση, μαθαίνουμε γρήγορα σκάκι και παίζουμε αργά σκάκι. Μαθαίνουμε γρήγορα σκαλώντας και μετά καταλαβαίνουμε, πρώτον δεν ξέρετε τι δεν ξέρετε. Μετά ξέρετε τι δεν ξέρετε, όταν μάθετε τους κανόνες, και μετά, εφόσον καταλάβατε πώς παίζετε, καταλάβατε ότι θα χρειαστείτε χρόνια να παίξετε σωστά. Άρα, για τα παραδοσιακά, ας αρχίσουμε με αυτά, που είναι πολύ καλά για τον εγκέφαλο, βέβαια υπάρχει το σκάκι, υπάρχουν οι ντάμες, υπάρχει το γκο, που είναι πιο εξελιγμένο ακόμα, δεν είναι τόσο διαδεδομένο στα ελληνικά δεδομένα, υπάρχει το σόκι. Αυτά είναι γενικά τέχνια στρατηγικής. Ασχολούνται πιο πολύ με τη σκέψη, παρά με την νοημοσύνη. Θεωρώ ότι η νοημοσύνη είναι ήδη φτιαγμένη. Άρα είναι λίγο δύσκολο τα τέτοια στην μικρή ηλικία να μπουν κατευθείαν σε τέτοιες κατευθύνσεις. Υπάρχουν λοιπόν και τα παιχνίδια που είναι χωρίς γνωστικό αντικείμενο υψηλό. Δηλαδή δεν έχουν λογοκριτικό. Δίνω ένα παράδειγμα. Τα παιχνίδια τα φτιάχνουμε με βέβαια γνώσεις μαθηματικές, αλλά στο τέλος το παιδί δεν τις βλέπει. Άρα αυτός έχει την εντύπωση ότι απλώς είναι ένα παιχνίδι. Άρα έχουμε 4 φορές ακριβώς το ίδιο σχήμα και αυτό εδώ. Το παιδί για να καταλάβει ότι αυτό το σχήμα έχει κάποιο νόημα, δεν έχει μεγάλη αξία γιατί βλέπει απλώς το σύνολο, βλέπει ότι είναι 4 φορές το ίδιο και μετά του λέει ότι με αυτά τα 5 θα κάνεις ένα τετράγωνο. Τώρα παίζουμε θέατρο, δεν θα το κάνει, ξέρει να το κάνει ήδη, γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να το κάνει μπροστά. Μετά, εφόσον το κάνει αυτό, αγοράζουμε το ένα τετράγωνο και λέμε με αυτά τα 4 θα κάνει ένα τετράγωνο. Ποιο είναι το όφελος αυτού του παιχνιδιού σε σχέση με το σκάκι. Αυτό είναι πολύ γρήγορα αντιληπτό τι πρέπει να κάνει. Δεν έχει ανάγκη από μεγάλες γνώσεις στα μαθηματικά. Μπορεί να το δοκιμάσει και θα καταφέρει να το κάνει. Και μετά στη συνέχεια, με το δάσκαλό σου, με τα σκάλα του, θα μπορείς να του εξηγήσει γιατί το πέτυχε. Γιατί δυστυχώς αυτό που μας λείπει στην κλασική εκπαίδευση είναι ότι τα παιδιά πετυχαίνουν επειδή τους βάζουμε
εύκολα πράγματα. Και όταν πετυχαίνουν τα δύσκολα, στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε τι το πέτυχα. Ή ξέρουμε, αλλά έχει σχέση με το φάρμακο. Έχει σχέση με το. Με το φάρμακο. Πιο χαμηλά από τον εγκέφαλο, κάπου εδώ. Όταν είναι μεγάλο το φάρμακο, αυτό το σημείο, το βρίσκουν χωρί να ξέρουν πώ το βρήκαν. Νομίζω το πιάσαμε. Το φάρμακο. Σε μερικά παιχνίδια που είναι εύκολα, είναι πολύ εύκολο να εντοπίσουμε ότι δεν υπάρχει φάρδος σε αυτό το σημείο, κατά συνέπεια πρέπει να υπάρχει φάρδος σε αυτό. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτά τα λέμε για όσους θα σημειώνουν, αυτά θα είναι τα παιχνίδια που είναι J-Loading, αλλά είναι τα παιχνίδια που έχουν ένα βαθμό σπίρμαν εξελιγμένο, χωρίς όμως να έχω το πολιτιστικό στοιχείο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ας πούμε, άμα εγώ τώρα σας δώσω ένα μηχανικό παιχνίδι και σας τεστάρω με ποια ταχύτητα το παίζετε. Είναι πολύ απλό, ξέρετε τους κανόνες, θέλετε τα λυγή, άρα θα είστε κόπενοι. Μέχρι να το μάθετε. Άμα σας πω ένα παιχνίδι, όπως είναι τα χαρτιά ή το τάμπι στην Ελλάδα, είναι πιο διαδεδομένο, θα καταλάβετε αμέσως τι είναι υπόλοιπο και τότε. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι πώς μαθαίνουμε για πρώτη φορά σε ένα παιδί που σχεδόν δεν ξέρει τίποτα πώς να παίξει. Αλλά το πρώτο παράδειγμα που χρησιμοποιούν συνήθως οι πατεράδες όταν παίζουν σκάκι ή όταν νομίζουν ότι παίζουν σκάκι είναι ότι δείχνουν και συνεχώς διορθώνουν. Μέχρι που στο τέλος το παιδί νικάει τον πατέρα. Ο πατέρας βέβαια νικούσε συνεχώς, αλλά επειδή διορθώνει συνεχώς ότι κάνει το λάθος το άλλο, τελικά χάνει. Ο πατέρας. Να καταλαβαίνετε μετά πως το παιδί πιστεύει ότι ο πατέρας είναι καλός. Δεν το πιστεύει. Μάλιστα το πρώτο πράγμα που παίρνει είναι πάει να δει τη μάνα του και λέει νίκησε τον παπά. Και η μάνα βέβαια λέει μπράβο παιδί. Άρα εδώ έχει κλειδωθεί όλο το πλαίσιο το οικογενειακό και καταλαβαίνετε ότι το καλό που έχει να κάνει μετά είναι να πάτε να βρείτε ένα δάχτυλο ρισκάκι και που να μην είναι ούτε ο παπάς ούτε η μαμά και να είναι απλός δάσκαλος. Εκεί πέρα αυτό που έχει σημασία στο σκάκι, που είναι λίγο πιο δύσκολο τα παιχνίδια, το σκάκι άμα ακουμπήσουμε παίζουμε, άμα το αφήσαμε παίξαμε. Άρα αυτό είναι πολύ καλό γιατί θα πρέπει να μάθουμε τις μη αστρέψιμες κινήσεις. Οι μη αστρέψιμες κινήσεις είναι κινήσεις που δεν διορθώνονται, αλλά εμείς τις ονομάζουμε πράξη. Σε επίπεδο νοημοσύνης υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες, η εμπειρία και το βίωμα. Η εμπειρία είναι το συνοθήλευμα από τα λάθη. Για τα λάθη που έχετε κάνει σε όλη τη ζωή σα, αυτά τα ονομάζεται εμπειρία, είναι πιο σοβαρά. Όταν σα εξηγούν, μα πώς το ξέρει εσύ, λες λόγω εμπειρία. Δεν λες επειδή έφαγα τα μούτρα μου πριν από σένα. Αυτό είναι η εμπειρία. Το βίωμα είναι όταν μαθαίνετε πράγματα χωρίς να πάρετε από μέσα. Αυτά είναι πιο δύσκολο να τα μεταφέρετε. Γιατί δεν υπάρχει το πείραμα και θα πρέπει να δείτε ότι για το παιδί έχει μεγάλη σημασία να μπορεί να δοκιμάζει τα πράγματα που διορθώνονται και να μην δοκιμάζει αυτά που δεν διορθώνονται. Στην κλασική εκπαίδευση θεωρούμε ότι όλα διορθώνονται και γι' αυτό έχουμε όλοι προβλήματα. Ενώ είναι μερικά πράγματα που δεν διορθώνονται. Π.χ. άμα με το παιδί σας είστε στον πέμπτο όροφο και σας πει αν η βαρύτητα είναι σημαντική ή όχι και επιδείξει, έχετε ένα θέμα. Δεν θα μπορείτε να δώσετε την απάντηση. Θα είναι ισοπεδωτική. Αυτό σημαίνει τι. Σημαίνει ότι, ας πούμε, ότι είναι μικρή και αυτή εδώ η πηγή είναι φωτιά. Και είσαι στην κουζίνα. Το πρώτο πράγμα που κάνουν οι γονείς είναι να σου πούν μη. Το πρώτο πράγμα που κάνεις εσύ εφόσον φύγω είναι να δοκιμάσεις. Μην λες τέτοια πράγματα, γιατί υπονοούμε να σκάρουμε. Άρα, σκέφτομαι το να ρωτήσω. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το παίρνετε το χέρι, το παίρνετε, το γυρίζετε ανάποδα, το βάζετε πιο ψηλά από τη πηγή και το κατεβάζετε. Σε κάποια φάση το παιδί κάνει αυτό. Ωραία, τώρα το χυμάδι είναι ένα σωρίστη. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια καθοδήγηση και του το δείχνετε ότι και είναι αυτό που το βάζουμε ανάποδα για να καταλαβαίνει. Είμαστε πιο ευαίσθητοι από εδώ παρά από εδώ.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το παιδί κατάλαβε με τον αισθητήρα του, το δικό του, ότι δεν πρέπει να το κάνει. Ενώ δεν του λέτε απλώς μην το κάνει, ο αισθητήρας του είναι θα το δοκιμάσω. Άρα όταν βάζουμε, ας πούμε, όταν είχαμε τυχή ρομποτική, συμβαίνει και εδώ, άμα βάλετε ένα ρομπότ, το οποίο θέλει να παίξετε πάνω σε ένα τραπέζι, άμα δεν το βάλετε ένα αισθητήρα που να κοιτάζει κάθετα, όπως για αυτό, κοιτάζει μόνο οριζόντια, αλλά θα πάει τα γούτερ του στο τέλος του κατεδραπησμού, γιατί δεν ξέρει τι θα κάνει. Βέβαια μετά το έγραφε, αλλά είναι αργά, η διέλυση. Άρα πρέπει να φανταστείτε λοιπόν ότι έχετε ένα τυφλό, στον οποίο μαθαίνετε να περπατάει σε έναν χώρο που δεν έχει δει ποτέ, αλλά δεν έχει βασικό. Εγώ να σας πω ότι θα δείτε ότι σιγά σιγά το πόδι του θα κάνει αυτό το πράγμα. Θα δοκιμάσει να μπορεί να πάει πιο πέρα. Αυτό θα είναι ένα τεχνητό αισθητήρα. Εμεί λοιπόν θα το κάνουμε το ίδιο με το ανοιχτό. Άρα εδώ έχετε έναν κύβο, έχει σχέση με τρεις διαστάσεις. Τρεις διαστάσεις φαίνεται να μην είναι χρήσιμο που είναι σωστά και να είναι χρήσιμο. Άρα έχετε αντικείμενα που είναι διαφορετικά. Ωραία. Και αυτά τα αντικείμενα όταν τα συνδυάζετε θα σας κάνουν έναν κύβο. Το πρώτο πρόβλημα που έχει το παιδί είναι ότι τα αντικείμενα φαίνονται να μοιάζουν. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο δάσκαλος είναι να του δείξει ότι δεν μοιάζουν. Αλλά τι σημαίνει μοιάζουν. Μοιάζει κάτι σημαίνει ότι έχει κοινά στοιχεία και είναι πιο πολλά από αυτά που διαφέρουν. Το θέμα είναι ότι αν αυτά που διαφέρουν είναι θεμελιακά, ας πούμε. Ένας γκρίζος λύκος μοιάζει περισσότερο με ένα μαύρο πρόβατο από ένα άσπρο πρόβατο. Σε χρόνο. Άρα μετά θα πείτε, ναι, το χρώμα δεν είναι και τόσο θεμελιακό, λύκος είναι. Όμως η κοινωνία, τα μαύρα πρόβατα τα θεωρούμε χειρότερα από τους γκρίζους. Άρα εδώ θα πρέπει να δούμε ποια είναι η κατηγορία. Άρα μια κατηγορία, παρόλο που τώρα είναι σε τρεις διαστάσεις όλα, αυτό είναι σε δύο διαστάσεις το ίχνος, ενώ αυτό είναι σε τρεις διαστάσεις. Άρα αν τα κατηγοριοποιήσουμε αυτό το πρόβλημα, αυτό είναι δύο, και αυτό είναι 3, 3 και 3. Αυτά είναι τα εύκολα, αυτά είναι τα δύσκολα. Ένα παιδί, όταν θα έχει τα εύκολα, όπως το κάνουμε όλοι μας, σύντομα στην πανδημία, μας εξηγούν ότι πρέπει να κάνει πρώτα τα εύκολα, τα δύσκολα βλέπετε. Που και οι άλλοι να μην τα έχουν κάνει, δεν συμπληρώνει. Αλλά αν κάνετε μόνο τα εύκολα, είναι δύσκολο να βάλετε τα δύσκολα. Το ίδιο σπουδά. Αν κάνετε πρώτα τα εύκολα, είναι δύσκολο να βάλετε τα δύσκολα. Αν κάνετε πρώτα τα δύσκολα, δεν είναι εύκολο να βάλετε τα εύκολα. Άρα πρέπει να υπάρχει μια αρμονία. Να βάλετε συνέχεια τα εύκολα και τα δύσκολα και σιγά σιγά να λειτουργούν στην ηρωματά. Σε αυτά τα πράγματα ο γενικός μας είναι πολύ εξειδικευμένος και είναι ενδιαφέρον πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Ας πούμε τώρα, άμα ήταν πραγματικά μικρή, ας πούμε 5 χρονών, και τα βάζε σιγά σιγά, τα βάζε ένα-ένα και στο τέλος τελείωνε ένας κύβος. Χωρίς να έχει κάνει καμία προσπάθεια. Ξέρετε, θα λέγατε το ξέρω. Είναι το κλασικό μας, έτσι είναι. Δεν εμπιστευόμαστε την νοημοσύνη του άλλου. Είμαστε δύσπιστοι. Μα αν πάρετε ένα παιδί μπροστά σε ένα πιάνο και αρχίσει να παίζει νότες κανονικά, θα πείτε τι είναι το πιάνο, το όνομα αυτό. Μπορεί να είναι η πρώτη φορά στη ζωή του που βάζει τα χέρια του πάνω στο πιάνο. Τώρα φανταστείτε να παίζετε σε αυτή την περίπτωση. Να ξέρετε ότι στον τομέα της φυσικής αγωγής, εδώ κοιτάζουμε, ας πούμε, την επόμενη φορά όταν θα είστε στον κόκκινο φανάρι, είστε στο πεζοδρόμιο, θα δείτε ότι οι προπονητές κοιτάζουν με ποια ταχύτητα πετάγεται το πρώτο σας πόδι την ώρα που γίνεται πράσινο. Σας φαίνεται εντελώς ανούσιο. Θα δείτε ότι για μερικούς μέχρι να ξεκινήσουν να καταλάβουν ότι έχει γίνει πράσινο για να περπατήσουν, έχει αλλάξει το φανάρι. Και οι άλλοι έχουν γίνει περάσει απέναντι. Άρα, κάτι που μπερδεύουμε είναι η ταχύτητα και την νοημοσύνη. Η ταχύτητα στην πραγματικότητα χαρακτηρίζει τα λάθη. Δηλαδή, όταν πάτε πολύ γρήγορα, κάνετε πολλά λάθη. Άρα, άμα το παιδί το βρίσκεται αργό, να αναρωτηθείτε αν είναι αργό
η ανύχτα της πέτσης βραδύτητας, δηλαδή αν σκέφτεται. Γιατί όταν παίζετε, ας πούμε, ένα παιχνίδι με στρατηγικό και έχετε ένα παιχνίδι που παίζει πολύ γρήγορα, να ξέρετε ότι συνήθως χάνει. Εδώ που παίζει αργά, συνήθως κερδίζει. Αλλά τώρα στο τέλος τι λέτε. Ο αργός κέρδισε τον γρήγορο. Θα σημείσω λίγο το ξελό να θυμάστε. Ο εγκέφαλός μας έχει την τάση να είναι αργός και να είναι γρήγορος. Άρα οι εγκέφαλοι που πάνε γρήγορα είναι αυτοί που δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες και οι ισοτέλους με τα δάντα πηγαίνουν αργά και κάνουν προσπάθειες στον ίδιο τρόπο. Τώρα, άμα πω ανάποδα αυτή τη φράση, σημαίνει ότι τα παιδιά που έχουν μια υψηλή νοημοσύνη βαρύνουν εύκολα. Δεν το είχαν κάνει οι ίδιοι. Και εμείς, ειδικά στην Ευρώπη, θεωρούμε, ας πούμε, όταν παίζουμε ένα παιχνίδι, ότι είναι καλό ελληνικά. Ε? Ωραία, τώρα λοιπόν θα σας κάνω μια παρατήρηση από την Άπο Ανατολή. Στην Άπο Ανατολή παίζουμε με έναν αντίπαλο μόνο αν μπορεί να μας τυχήσει. Γιατί μόνο με αυτό θα μάθουμε κάτι. Παίζουμε με αυτή. Παίζετε 10 παρτίδες, νικάζετε 10 φορές. Τι έμαθες. Όχι, δεν έμαθα τίποτα. Όχι, σε μια πρόσωπη καλύτερη από κάποιον που δεν ξέρει. Και εδώ τώρα φαντάσου ότι παίζει και χάνει. Μετά παίζει δεύτερη παρτίδα και κερδίζει. Τρίτη παρτίδα χάνει. Δεν το βρήκα ακόμα. Άρα αυτό είναι μια τελική φράση που έχουμε στο κέντρο, που είναι στις πολεμικές τέχνες. Αν ο αντίπαλός σου δεν αξίζει, σπαταράς τον χρόνο σου που παίζει μαζί του. Οι πολιτικοί το ξέρουν, απλώς μερικές φορές το ξεχνούν. Ενώ μόνο ένας καλός αντίπαλος σας εκνευρίζει και μετά κάνετε υπερβάσεις. Ενώ με έχετε αυλικούς, σφουγαρίζει την αυλή. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι απλά, αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα, που είσαι προετοιμασμένος. Τώρα θες να κερδίσεις ή θες να χάσεις. Συνήθως θέλω να κερδίσω. Το καταλάβαμε αυτό. Αλλά κάνε μια προσπάθεια για σήμερα. Α, σου δίνω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, θες να παίξεις ένα παιχνίδι, ξαφνικά, λέμε στους παππούς εδώ, ότι είναι ο πρωταθλητής του κόσμου αυτό το παιχνίδι. Πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς, θα φάω τα μούτρα. Κάποιος όμως που παίζει πραγματικά το παιχνίδι θα πει τι μην να παίξω αυτό. Και να χάσω. Ε, ναι. Γιατί πόσες φορές στη ζωή σου μπορείς να παίξεις με τον πρωταθλητή του κόσμου σαν το παιχνίδι. Η ζωή ήταν έχει στείλει και μου. Που σημαίνει ότι πάνω κάτω χάσεις κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να ξέρετε ότι αυτό είναι μια τεράστια διαφοροποίηση από τα παιδιά. Αλλά σας δίνω ένα παράδειγμα. Άμα το τεστ νοημοσύνης είναι πολύ χαμηλό, έχουμε παιδιά που δεν απαντούν και βαριούνται. Άρα οι ψυχολόγοι του νοημοσύνης του παιδιού θεωρούν ότι είναι κόμπενοι. Που δεν απάντησε. Άρα μετά κάνουμε ένα άλλο πράγμα. Είχα ένα παιδί που μου ήρθε στη Γαλλία, αυτό είχε απαντήσει μία στις δύο. Θα ζήτησε 40 ερωτήσεις, πάνω από τις πιο εύκολες και πιο δύσκολες, τους απαντούσε μόνο μία στις δύο. Προς το τέλος. Στο τέλος είχε 20 ερωτήσεις σωστές. Με βρίσκει ο ψυχολόγος και πετράει ότι τον βλέπεις λίγο μαζί. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να κάνει λάθος σ' άλλους. Του ρώτησε λοιπόν γιατί έκανες αυτό, αφού δεν μου δώσετε τίποτα στο δίσκο. Άρα, σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα, σε παιδιά αφηγισμένα που έχω τέτοια μαθήματα, κάποια φάση τους λέω, θα κάνουμε τώρα μαζί ένα πρόβλημα, το οποίο είναι μόνο για μεγάλους, αν είναι τέλεια. Είναι προβαλημένο, δεν ησυχείς. Και μετά τους λέω, έχει 8 ερωτήσεις. 8. Και πόση ώρα θα κάνουμε, 2 ώρες. 2 ώρες. Για 8. Τέλειο. Να καταλάβετε, δυσκολεύτηκα να καταλάβω το παράδειγμα που έχει στηρίξει. Τα μετά από 15 λεπτά καταλάβω το παράδειγμα. Και λέει, εντάξει, το λέγαμε άλλο. Αλλά μετά σκλήθηκα.
μια μισή ώρα για να λύσουν ένα. Ήταν όλα χαρούμενα. Έτσι, θα ήσουν χαρούμενα, θα τις πω ένα στα οκτώ. Μόνο που αυτό ήταν για 40 άντρες και τα παιδιά ήταν 10 χρόνια. Δεν είσαι 40 άντρες, είναι δεκάρα που λέει λοιπόν, αλλά αυτό σημαίνει ότι μερικά πράγματα θα πρέπει να τα δούμε λίγο διαφορετικά. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό θα είναι, αν θέλετε, ιστορικό. Βλέπετε μια σκαγιότητα. Όταν τη βλέπετε αυτή τη σκακέρα, είναι μερικοί από εσάς που είναι ικανοί αμέσως να μετρήσουν πόσα τετράγωνα έχει, χωρίς να είναι τετράγωνα, και είναι μερικοί που θα κάνουν 1, 2, 3, 4 και ελπίζουν να έχουν βάλει σημάδι και κουάτσι. Μπορεί να συνεχίσουν να μετράγουν. Ακόμα και το μικρόφωνο και κουάτσι. Άρα αυτή είναι μια μυζαντινή σκακέρα με την οποία παίζουμε με τέτοια κομμάτια. Άρα, τοποθετούν τα κομμάτια σε μια τομή έτσι, και απέναντι. Θα τα δείξω άμα είναι, γιατί νομίζω ότι έχουν εκεί πέρα. Τους κακιστείς κάτι κατάλαβε. Αυτή λοιπόν η σκακέρα είναι του 10ου αιώνα. Αυτή εδώ η σκακέρα είναι του 14ου αιώνα. Κλασική. Άρα εξαντλητοποιήθηκε μετά από αιώνες, δεν είχαμε πάνω τέτοια κομμάτια. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε λίγο διαφορετικά. Όταν θα βάλουμε τα κομμάτια πάνω σε αυτή τη σκακέρα, θα δείτε ότι θα υπάρχει μια δυσκολία νοητική, αλλά αυτή η σκακέρα ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τι. Αντιπροσωπεύει την Κωνσταντινούπολη. Φαίνεται, ο βασιλιάς και η βασίλισσα είναι εδώ και οι άλλοι απέναντι. Η απόστασή τους είναι η ίδια με τους πυρούς. Άρα έχουμε 64 τετράγωνα. Στην πραγματικότητα είναι το ανάλογο που θα πάρουμε αυτή τη σκακέρα, να την κόψουμε στα δύο, στο κέντρο, και να κολλήσουμε τις δύο άκρες. Άρα εδώ είναι το κομμένο και εδώ είναι το κολλημένο. Ωραία, πάνω κάτω πρέπει να παίξετε με τον ίδιο τρόπο. Άρα, στην πραγματικότητα πρέπει να παίξετε λίγο για να καταλάβετε ότι έχει μια δυσκολία και είναι καλό ότι συνδυάζεται με το κλασικό σκάκι. Αυτό όμως θέλει αντοχές. Άρα, τώρα σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Με αυτά τα κομμάτια που είναι εδώ, θα φτιάξουμε μια έλλειψη. Τα παιδιά, όταν βλέπουν ένα puzzle, λένε εντάξει, το κάνουν και οι γονείς αυτό, αγοράζεται ένα puzzle και λέτε το παιδί μου ξέρει να λύνει ένα puzzle με 10 κομμάτια. Με 20 κομμάτια, με 30 κομμάτια και συνεχίζετε. Όταν φτάνετε στο 5.000-10.000 μετά βαριέστε, πρέπει να αγοράσετε το 4.000 και συνήθως έχετε ένα κορίσμα. Εδώ έχει ελάχιστα κομμάτια, αυτό το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να φτιάξουμε μια έλλειψη. Άρα όλα αυτά που είναι. Βγάλετε κάτι για τον ήχο, αν. Άρα όταν θα κάνετε αυτή την επιλογή, θα πείτε ότι μάλλον αυτό είναι στην άκρη. Ενώ αυτό είναι στο κέντρο. Άρα αυτό εδώ είναι μια έλλειψη. Είναι ένα κομμάτι. Ξέρεις ότι σε αυτή την αίθουσα και για να το σβήσω, θα ρεγάξει. Αυτό εδώ θα το σκεφτείτε πιο μετά. Αυτό εδώ θα είναι ένα κομμάτι χαρακτηριστικό. Αυτό θα είναι ένα άλλο κομμάτι χαρακτηριστικό. Θα δείτε ότι μερικοί που ξέρουν να κάνουν puzzle, μόνο και μόνο που τους βάλαμε να κάνουν μια έλλειψη, θα ξέρουν ποια να το ψάχνουν. Όταν κάνουμε ένα κανονικό puzzle, φτάζουμε τις γωνίες, τις τέσσερις, μετά ενώνουμε τις γωνίες μου στις πλευρές, βλέπουμε τι έχει εμείς κανονίδι έτσι. Και μετά γεμίζουμε πάνω κάτω. Λοιπόν. Άμα θέλετε να πείτε σε κάποιον ότι είστε πολύ καλό στο παζόρι, θα το αναφοβηθείτε να το βάλετε από την πλευρά που είναι εντελώς τελικό. Τώρα οι ίδιες κυρίες που έκαναν έτσι, τον έκαναν. Ναι. Γιατί άμα βλέπετε την εικόνα είναι πολύ πιο εύκολο, χωρί εικόνα. Πραγματικά μόνο με τα σχήμα. Άρα έχουμε μερικά παιδιά που είναι πολύ καλά. Τα παιδιά μου να κάνετε ένα crash test, δηλαδή. Βάζετε ακόμα και ελάχιστα κομμάτια που λένε τις κοπέλες που σημειώνουν και τα βάζετε όλα ανάποδα. Θα δείτε μερικά παιδιά που μπορεί να πεθάνουν πάνω στο παζό. Και άλλα που το κάνουν λέγοντας ποιο είναι η δυσκολία. Αυτό σημαίνει ότι μερικά λειτουργούν δομικά και άλλα λειτουργούν εικονικά. Άρα έχουμε τρεις μεγάλες κατηγορίες, η εικόνα, το άκουσμα και η κίνηση. Θα δούμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι έχετε μία μάνα που είναι πιο πολύ ακουστική και μιλάει σε ένα παιδί που είναι πιο πολύ στις εικόνες. Του λέει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν καταλαβαίνει και δεν καταλαβαίνει η ίδια ότι χρειάζεται απλώς μια φωτογραφία.
Τέλειωσε. Έκανε μια συζήτηση. Άρα έρχεται, ας πούμε, ο φίλος του, του δείχνει μια φωτογραφία και αυτό έλεγε. Θέλω να ξέρει το εξής. Θέλω να ζωγραφίζει την ελληνική σημαία και να τη ζωγραφίζει άλλος και εσείς να του περιγράφετε πώς να τη ζωγραφίζει. Και δεν έχετε δικαίωμα να του δείξετε τίποτα. Θα δείτε για να βάλετε σωστά τις λεωρίδες με το σταυρό, θα παιδευτείτε. Άμα θέλετε να κάνετε το τεστ ακόμα πιο ισχυρό, να κάνετε την αμερικάνικη σημαία και εκεί μπορείτε να πεθάνετε. Δηλαδή για να τοποθετήσετε σωστά τα αστέρια, να το σκέφτετε. Αλλά όταν δεν έχετε τίποτα. Ας πούμε, θα σας κάνω ένα άλλο τεστ τώρα. Εγώ τώρα σας κάνω τεστ, χωρίς να σας το λέω, και επειδή βλέπω τις φάτσες σας, ξέρω τι έχετε κάνει. Αλλά εσείς κάτι εγώ δεν το έκανα. Άρα δεν φταίτε σε τίποτα και κερδίσατε πάντα. Παίρνετε λοιπόν την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βλέπετε. Ωραία, την παίρνω λοιπόν είναι σωστά, σωστά βαλμένη έτσι και την παίρνω έτσι και τη βάζω έτσι ανάποδα. Τι βλέπετε. Αυτοί που απαντάνε γρήγορα, είπαμε. Άρα έχουν δεύτερη. Την αναποδογυρίζουμε εννοείται. Έτσι. Όχι έτσι. Το πάνω κάτω. Τα φέρνουμε πάνω κάτω. Είδατε τώρα είστε υποχρεωμένοι να σκέφτεστε. Άρα σκέφτεστε γιατί πάνω κάτω λέτε ρίχαμε το πλέγει. Έχει αστέρια. Φαίνεται να είναι ένα κύκλο. Όταν θα το κάνω έτσι, πώς θα είναι. Τώρα θα σας δω την εξής ερώτηση. Τα αστέρια έχουν πόσες κορυφές. Τα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθούμε τι λέει ο δάσκαλος. Εντάξει. Άρα, αυτή είναι η άσκηση. Άρα, στην πραγματικότητα, άμα δεν θυμάστε την Ευρωπαϊκή Ένωση πόσες κορυφές είναι, είναι πολύ απλό. Άμα δεν θυμάστε, κάνετε έτσι. Άμα θυμάστε, κάνετε έτσι. Τώρα θέλω να τα σκεφτείτε. Άμα έχετε λοιπόν ένα αστέρι που έχει 5 κορυφές, όταν θα το γυρίσετε, αυτή που είναι πάνω θα πάει κάτω. Άρα θα είναι το ίδιο. Και τώρα έχετε λύσει το αρχικό πρόβλημα. Δηλαδή η ιδέα δεν ήταν να κοιτάξετε όλη τη σημαία, ήταν να κοιτάξετε μόνο ένα αστέρι. Άρα πρέπει να καθόλου τεστ στα παιδιά σα. Άμα βάζετε σημαία και ρωτήσετε, το εξηγείτε τώρα κάτω, σα πει το παιδί. Βλέπω την ανάποδη και το αστέρι είναι ανάποδο. Φανταστείτε αυτή τη φράση. Εντάξει. Και είναι τεσσάρων. Θα εκνευρίστηκε. Και κοιτάζω προς τα δω, ξέρω. Εκτός αν είναι τριό. Άρα στην πραγματικότητα είναι ότι ξαφνικά κοιτάζει τι είναι θεμελιακό. Άρα πολλά από τα παιχνίδια που φτιάχνουμε εδώ, η ιδέα είναι πώς να βρούμε το θεμελιακό. Αυτό είναι το παιχνίδι. Με το D buzzer θα φτιάξει ένα D και θα φτιάξει ένα μισό δίσκο. Όταν τα βλέπετε αυτά τα κομμάτια, λέτε αυτό θα φτιάξει ένα μισό δίσκο. Και τελικά το καταφέρετε. Όχι με την πρώτη, θέλει λίγο δουλειά. Και μετά μπορεί να προσθέσετε μια άλλη δυσκολία, τα χρώματα να μην είναι ποτέ δίπλα-δίπλα του ίδιου χρώματος. Αναφέρεται ότι μερικοί έχουν μια μεγάλη ευελιξία σε αυτό, άλλη δυσκολία που θα αγαπούν το μάθουν. Αλλά όλα αυτά που λέω μαθαίνονται. Απλώς μαθαίνονται με διαφορετικές ταχύτητες. Θα σας δείξω τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό το παράδειγμα θα αρέσει πάρα πολύ σε αυτούς που είναι της εικόνας, αυτοί που είναι των λέξεων. Θα το μισήσουν και αυτοί που είναι της κίνησης θα περιμένουν να παίξουν μέχρι να καταλάβουν τι είναι. Στο δείχνω μια φορά, να μην προλάβεις να το μισήσεις. Άρα, αν σας ρωτήσω πρώτα τι βλέπετε, θα δείτε ότι πολλοί από εσάς κοιτάζουν. Άρα, αυτό είναι κάτι σημαντικό στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος βλέπει μόνο ό,τι καταλαβαίνει. Αλλιώς δεν το βλέπει. Το κοιτάζει, αλλά δεν το βλέπει. Άρα, εδώ μας σας ρωτήσω τι βλέπετε. Ένα κομμάτι ξύλο για καρό.
σαν απάντηση. Δεν είναι τεράστια σημασία, αλλά τέλος πάντων λειτουργεί. Τώρα θέλω να φανταστείτε ότι αυτό εδώ το τρίγωνο θα το σηκώσω, το άλλο θα το πατήσω, θα το φέρω έτσι, θα το φουσκώσω. Το βλέπετε, σαν μια μπάλα. Αν κοιτάξετε πόσα τρίγωνα είναι, θα αντιληφθείτε ότι αυτό που βλέπετε είναι ένας κύβος. Τώρα εγώ βλέπω τις φάτσες σας, βλέπετε, είναι το καλό όταν είσαι δίπλα από το δάσκαλο, βλέπεις τις φάτσες του. Και βλέπεις, η Άννα συνήθως έχει λίγο το σαγόνικο από την αλληλή και φαίνεται το πάνω μέρος του δόντου. Αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι δεν το βλέπουν καθόλου. Όχι, μην ανησυχείτε, είναι καλό. Βγαίνει μια πληροφορία του γονείς. Όταν κάνετε μια ερώτηση στο παιδί σας, εντάξει, και θέλει να δείτε αν είναι σωστό ή λάθος, αυτό που λέω παιδιά, μην τα ακούσετε εσείς, γιατί το παιδέψετε μετά. Όταν το παιδί σκέφτεται ποια είναι η απάντηση, σκέφτεται πάνω δεξιά. Αν σκέφτεται πάνω αριστερά, είναι ότι φαντάζεται την απάντηση, που σημαίνει πρακτικά. Και το κάνετε με τις γυναίκες. Δεν βάζουμε χιλιά στην τράπα. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι τώρα αυτή η διαδικασία που σας έδειξα είναι λίγο δύσκολη, γιατί σας το κάνω με αποσύνδεση. Θα το κάνω με σύνδεση. Εντάξει, εσύ που θα κρατάς αυτό. Και θέλω να σας δείξω τώρα πώς θα το κάνουμε σε ένα παιδί. Θα πάρω με έναν αληθινό κύριο. Βλέπετε, φτιάξει κάτι την κίνηση που έκανα. Μόλις θα κάνω αυτό, τα παιδιά που είναι της κίνησης, τώρα αρχίζουν να βλέπουν το κύβο. Το κάνω λίγο καλύτερα. Παίρνω λοιπόν ένα κύβο. Τάκ, τέσσερα. Εντάξει, το βλέπετε. Θα κατεβάζω αυτή την κατεβάζω. Εδώ είναι. Αυτό τώρα θα έχω ένα κύβο. Okay. Στις 8 κορυφές που έχω, θα το κόψω έτσι διαγωνή. Τάκ, 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 τάκ. Να φτιάξω τρίγωνα. Αυτά τα τρίγωνα θα είναι συνδεδεμένα με ποιο σχήμα. Μην απαντάτε, εσείς κακώς τις φάσεις σας. Εντάξει λοιπόν, είναι εικονικότητες. Ξανά. Τώρα θα πάρω μόνο ένα τετράγωνο. Τάκ, τάκ, τάκ. Το έχετε. Τώρα θα κόψω τις γωνίες. Τάκ και τάκ. Τα πετάω. Τάκ, 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 τάκ. Τι βλέπετε. Πολύ γνωστό, ναι, καλό. Αυτή είναι η συνάδελφο. Είναι και αυτή όχι, ήταν σκάλε, καλή. Κατηγορία. Πολύ γνωστό, καλό ήταν, εντάξει. Α! Ένα οκτάγωνο. Ωραία. Έτσι όταν κάναμε τον κύβο δεν βλέπετε οκτάγωνο. Μα είπαμε, δεν είπαμε. Και τότε. Ναι, τα οκτάγωνα τα βλέπετε εδώ. Τώρα θα το κοιτάξω στην κυρία γιατί ξέρει αυτή τη στατιστική. Πού είναι το οκτάγωνο εδώ. Τώρα η κυρία δεν μιλάει πια. Δεν το βλέπω. Ναι, είναι ότι δεν το βλέπετε γιατί τα συνδυάζετε εκεί που δεν βλέπετε. Αλλά θα σας δείξω ότι είναι οκτάγωνο. Αυτό εδώ είναι ένα τρίγωνο, συμφωνούμε. Οκ. Okay. Αυτό εδώ το βλέπετε. Α, Παναγία μου, ήταν ζωγραφισμένο ήδη. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε σιγά σιγά να δείξουμε στο παιδί με την ίδια επιφάνεια, κάτι που έχει σχέση με τρεις διαστάσεις. Οι τρεις διαστάσεις δεν είναι κάτι το φυσιολογικό. Μην ξεχνάτε, οι βυζαντινές εικόνες δεν έχουν τρεις διαστάσεις. Έχουν τεχνικά γράφη. Πρέπει να περιμένουμε τον Νταβίντσι. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν κύβο σε τρεις διαστάσεις, τον οποίο τον έχουμε μετά πατήσει και τον έχουμε βάλει σε μια επιφάνεια. Όταν θα παίξουμε μαζί, πάνω σε αυτό, είναι μερικοί που θα είναι ικανοί να βλέπουν ότι αυτά παίζουμε πάνω σε έναν κύβο και άλλοι θα είναι ανίκανοι και θα βλέπουν μόνο μία επιφάνεια. Άρα μερικές κινήσεις, θα δείξουμε λοιπόν, αυτό εδώ λέγεται το πως κακέρα, το έχουμε φτιάξει από τον τρόπο. Σ' άρεσε εσύ. Ο δάσκαλος βλέπει και τη χαρά, όχι μόνο ξέρεις. Εδώ μετακινούμαστε μόνο εκεί που είναι συνδεδεμένο. Άρα πώς το λέμε στα παιδιά, αυτό είναι το τρένο. Οι τελείες είναι οι στάσεις και αυτό είναι ο σιδηροδρόμος. Δεν πρέπει να το λέμε με τα αυτοκίνητα γιατί είμαστε στην Ελλάδα. Με κάποιο αυτοκίνητα στην Ελλάδα κάνει διάφορα. Το τρένο είναι στην τάξη.
Άρα εδώ σας δίνω ένα παράδειγμα. Σε ποια απόσταση είναι αυτοί οι δύο κύβοι. Φαίνεται λογικό να πείτε αυτήν την απόσταση. Αλλά δεν πρέπει να κάνετε αυτό, γιατί πρέπει να συνδέσετε τον κύβο. Δηλαδή, αν πάτε εδώ, η επόμενη κίνηση είναι να πάτε εδώ. Αλλά για να φτάσετε αυτόν τον κύβο, πρέπει να πάτε εδώ. Άρα, πάνω σε ένα φαινόμενο που φαίνεται απλό, οι αποστάσεις δεν είναι τόσο εύκολες. Άρα, μόλις θα μετακινήσω, ας πούμε, άμα το βάλω αυτό εδώ, η απόσταση είναι μόνο αυτό. Εντάξει. Εδώ, σε αυτήν την τοποσκακέρα, ποιο είναι το εντυπωσιακό, είναι ότι ο εγκέφαλός μας λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, λειτουργεί με ένα νευρονικό δίκτυο, κοιτάζει τις αποστάσεις τοπολογικά, δηλαδή τις κοιτάζει γεωμετρικά. Αλλά θα το πω τώρα λίγο πιο λεπτά. Ας πούμε ότι εδώ μέσα έχετε δύο αδέρφια. Σας ανακατεύω και κοιτάζω τώρα την απόστασή σας μέσω γενετικής. Θα είναι η πιο σύντομη απόσταση. Όλοι οι άλλοι θα φαίνονται πιο μακρινοί. Ενώ μπορώ να το βάλω δίπλα ή όχι. Τώρα εσείς είστε δίπλα, αλλά δεν είστε μαζί. Αυτό που λοιπόν θα καταλάβει το παιδί είναι ότι αυτό είναι δίπλα με ποιον. Ή μαζί με ποιον. Άρα μπορεί ένα αντικείμενο να είναι δίπλα στο άλλο, αλλά να μην πάει μαζί. Άρα ένα μικρό τεστ, έτσι που είναι αυτό. Ας πω, όταν παίρνετε κορώνα γράμματα, και άμα σας δείξω κορώνα, θα σας πω ποιο είναι το αντίθετο από κορώνα. Μην το πείτε, μην το πείτε, αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι γράμματα. Άρα, γιατί δεν είναι το αντίθετο, είναι το συμπληρωματικό. Το αντίθετο από κορώνα είναι κορώνα. Για τις φάσεις τώρα, θα άρεσε. Πρέπει όχι αυτό. Ναι, γιατί άμα βάζεις κορώνα και κορώνα δεν είναι φαινόμενο. Ναι, ωραία. Μπορεί να κάνουμε το ίδιο με το φύλλο και σελίδες. Θα σας αρέσει το έργο. Αναρωτήσαν ένα βιβλίο και είναι φτιαγμένο από φύλλα ή από σελίδες. Μία απαντήση. Ξέρεις, είμαστε αργά, ναι. Στο τέλος που βάζει εγώ το εγώ. Άρα, παίρνουμε αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι είναι το παιχνίδι του Φρανκ. Το έχουν ονομασία έτσι. Είναι πάρα πολύ απλό. Όλοι βλέπετε, εκεί λέει ειδικό για τα οκτάγωνα, τώρα βλέπετε ένα εξάγωνο κανονικό. Βλέπετε αυτά τα ξυλάκια, τα έχουμε φτιάξει έτσι εξεπίσης για να φεύγουν. Γιατί τα παιδιά μόλις βλέπουν κάτι που είναι έτσι, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι το πετήσουν. Άρα βγαίνει. Αλλά δεν πειράζει. Ας το πατήσουν όσο τις φορές. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το παιχνίδι θα βάλουμε απλώς ένα στιχάκι. Ας πούμε ότι είσαι η πράσινη και εσύ είσαι η κόκκινη. Έχετε 7 ένα στιχάκι η καθεμία. Προς το παρόν δεν έχετε ιδέα γιατί έχετε 7, δεν μας πειράζει. Στο σέτ στο μαθαίνω το παιχνίδι. Και απλώς πρέπει να ενώνετε δύο στιχάκια. Με όποιον τρόπο θέλετε. Με όποιον τρόπο θέλετε σημαίνει. Άρα, όταν λοιπόν το κάνετε αυτό, το μόνο που δεν πρέπει να κάνετε για να μην χάσετε, ξέρεις, να μην κάνεις μονόχρωμο τρίγωνο. Δηλαδή, αν έχεις τα πράσινα, δεν πρέπει να κάνεις ένα μονόχρωμο τρίγωνο. Εντάξει. Ωραία, ποιος θεωρεί ότι αυτό το παιχνίδι είναι δύσκολο. Ποιος δεν έχει ιδέα. Ποιος θεωρεί ότι είναι εύκολο. Δεν κατάλαβα τις ερωτήσεις που έκανα. Δεν είμαστε συνήθως. Άρα, στην πραγματικότητα όπως καταλαβαίνετε, ας πούμε η πρώτη κίνηση, όποια και να είναι, είναι σχετικά εύκολη, αλλά το πρώτο πράγμα που θα πούμε στα παιδιά είναι να πατάτε το λαστιχάκι. Γιατί, για άμα δεν το πατάτε, έχετε το φαινόμενο της σκιάς. Άρα, ο εγκέφαλος θα πρέπει να υπολογίζει πράγματα που είναι πάνω με χρώμα, τη σκιά επιπλέον και να νομίζει ότι δεν έχει καμία σχέση. Άρα, εγώ σας κάνω τώρα απλώς μερικές κινήσεις για να καταλάβετε πώς πάει και να καταλάβετε το εξής. Άμα το κάνετε με αυτόν τον τρόπο, θα αναρωτηθείτε τώρα αν θα κάνουμε ένα τρίγωνο.
κυρία προσέχει. Η ερώτηση είναι η πουλή. Είναι ικανή για να μην απαντήσει και εσείς. Το ερώτημα είναι αν βλέπετε ένα τρίγωνο εδώ. Εγώ δεν σας είπα να απαντάτε. Εγώ σας είπα μόνο τις φάτσες. Εγώ σας είπα ότι η ερώτηση είναι η πουλή. Αλλά είναι μερικοί που με έγραψαν. Άρα, έχει τρίγωνο ή όχι. Όχι. Το τρίγωνο θα καθοριστεί από τα ξύλα. Άρα, εδώ υπάρχει ένα τρίγωνο που φαίνεται να είναι τρίγωνο. Αν έχει ξύλο, ξύλο, δεν έχει ξύλο. Αυτό δεν είναι τρίγωνο. Μου είστε εντάξει. Άρα, αυτά έχουμε δικαίωμα να τα πιάσουμε, δεν έχουμε σημασία. Σκαρκιστείτε όποια σας. Ωραία. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να το παίξουμε και μόνοι μας. Δηλαδή, έχουμε τα 14 λασικάκια και βάζουμε ένα ράξι πράσινο κόκκινο. Στην πραγματικότητα είναι σαν να είμαστε σε συνεργατικό πλαίσιο και πρέπει για να το πετύχετε να βάλετε 14. Πολύ στρίγωνο. Είμαστε εντάξει. Θες να το κοιμάσαι, τι γίνεται. Εγώ δεν στο δίνω. Να το πούτε καλώς πω, πάω το προς τα εκεί. Άρα, δίνω ένα άλλο παράδειγμα, ένα εντελώς διαφορετικό. Αυτό λέγεται cross game. Αλλά το έχουμε φτιάξει. Ωραία. Το cross game, όπως βλέπετε, έχει ένα σταυρό. Η περιοχή, ας πούμε, η κόκκινη είναι αυτή. Η περιοχή η μπλε είναι αυτή. Και πάνω κάτω, οι μπλε πρέπει να ενώσουν το κάτω μέρος και το πάνω με μια διαδρομή με γέφυρες. Και η κόκκινη είναι το αντίστροφο. Απλώς, άμα κάποιος βάλει μια γέφυρα πριν την γέφυρα, άμα κάποιος βάλει μια γέφυρα πριν τον άλλο, δεν κοιτώ να χρησιμοποιήσει τη γέφυρα. Άρα έχουμε τώρα δύο τεχνικές. Είναι αυτός που κατασκευάζει γέφυρες και είναι αυτός που μπλοκάρει τις γέφυρες του άλλου. Άρα στην αρχή φαίνεται να είναι απλό, μετά είναι λίγο πιο δύσκολο και μετά έχει ένα πρόβλημα ταχύτητας. Πόσες γέφυρες να χρησιμοποιήσετε για να μπλοκάρετε τον άλλον και πώς χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε τη γέφυρα σας. Γιατί άμα την μπλοκάρετε, δεν έχετε καμία γέφυρα, πάλι χάσατε. Άμα φτιάχνετε τη γέφυρα σας χωρίς να ασχολείστε με τον άλλον, στο τέλος θα σας μπλοκάρει και η γέφυρα σταματάει με μία κίνηση. Είμαστε εντάξει. Άρα εδώ, ας πούμε, μπορεί να φανταστείτε τώρα νέους τους γονείς. Το έχουμε κάνει. Μπορεί να φανταστείτε να έχετε δύο παιδιά και να παίζουν δύο ώρες πάνω σε αυτό. Είναι ξύλο, είναι ξύλο. Τώρα είμαστε σε μια εποχή που οι γονείς πάνε προσπαθούν να βρουν καινούργια παιχνίδια, πιο δελεαστικά, τα οποία πάνω κάτω έχουν μια διάρκεια ζωής από μια εβδομάδα έως ένα μήνα. Και στο τέλος τα παιδιά δεν παίζουν πια με αυτό και ούτε καν παρατηρούν άλλους να παίξουν. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τα παιχνίδια αυτά είναι φτιαγμένα με έναν πολύ πιο τρόπο, αλλά στην εμφάνιση είναι απλό. Μετά όταν σκεφτόμαστε γιατί γίνεται ή γιατί δεν γίνεται, τότε υπάρχουν πολλές εξηγήσεις. Άρα είναι σαν να λέτε, ας πούμε, κοιτάζετε μόνο τα καράβια και κοιτάζετε την επιφάνεια της θάλασσας και σας λέει κάποιος γιατί τα καράβια επιπλέουν. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λύσετε μόνο με την επιφάνεια της θάλασσας. Θέλει πάθος. Άρα φαίνεται ότι επιπλέουν. Εδώ είναι πάλι το ίδιο. Όταν θα δώσουμε εξηγήσεις, δηλαδή ο δάσκαλος ή οι δασκάλες, σιγά σιγά θα στρώσετε ένα πλέγμα. Και το παιδί θα καταλάβει ότι μπορεί να πάει όλο και πιο βαθιά. Άρα έπαιξε στην αρχή, είναι χαρούμενος, μετά αναρωτιέται γιατί λειτουργεί. Μετά λέει, μπορώ να εξελιχθώ, υπάρχουν τεχνικές, υπάρχουν συστήματα, υπάρχει θεωρία ή είναι απλώς παιχνίδι έτσι. Και σιγά σιγά θα καλύπτει ότι επειδή είναι δομημένο με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει θεωρία, υπάρχει σύστημα, υπάρχουν στρατηγικές. Γιατί είναι ενδιαφέρον για τα παιδιά. Πρώτα απ' όλα τα παιδιά αγαπούν την ανακάλυψη. Λόγω περιέργειας. Δυστυχώς, όταν δεν ανακαλύπτεται κάτι, είστε μόνο περίεργο. Δηλαδή, αυτός που ανακαλύπτει πρέπει να έχει την περιέργεια, αλλά όχι να παραμείνει στο περίεργο. Τα παιδιά είναι πάντοτε περίεργα. Αλλά για ελάχιστα δευτερόλεπτα.
Εντάξει, δηλαδή αν του κάνετε, ω, κοίτα, θα το κοιτάξει σίγουρα, αλλά μετά θα διαφορήσει. Το θέμα είναι και πόση ώρα θα το κοιτάξει το ίδιο. Βλέπετε αυτό. Αυτό το παζλ το έχουμε φτιάξει χρησιμοποιώντας την υπερβολική γεωμετρία. Στην υπερβολική γεωμετρία αυτό που σας δείχνω τώρα είναι ένα τρίγωνο. Βλέπετε, το χάλασαν αρκετά πάνω ξανά. Άρα, στην υπερβολική γεωμετρία χρησιμοποιούμε ένα δίσκο και αντί να έχουμε επιφάνειες που είναι συνδεδεμένες μόνο με ευθείες, είναι συνδεδεμένες με κύκλους. Άρα αυτό το πράγμα, με αυτό εδώ, είναι ένα τρίγωνο. Τώρα εμείς το λέμε ότι είναι τρίγωνο, αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σιγά σιγά το παιδί θα φτιάξει το δίκτυο και θα πει μα λειτουργεί, δηλαδή παίρνουν και λειτουργούν κανονικά. Γιατί και μετά μπορεί ο δάσκαλος να εξηγήσει ότι αυτό προέρχεται από άλλο και συνεχίζει. Δίνω ένα άλλο παράδειγμα λίγο πιο απλό. Όταν λέω πιο απλό για τρόπο σου λέγει, είναι γιατί έχει σχέση με τον Καραζαντορίν, που θυμάστε ότι είναι ο μέτρος μαθηματικός που είχαμε στην Ελλάδα. Αλλά ο Καραζαντορίν έχει κάνει χωρίς σύμβα, φιλόλογος, μόνο αυτός. Όλη η οικογένεια έχει σύμβα, ξέρω αυτό. Άρα, να μην νομίζω την προφορά της παραγγελίας, δεν ξέρω τι. Έχετε τρία, ένα και τρία ίδια. Εφόσον τα βάζετε όλα μαζί, θα σας κάνει ένα παζλ που έχει μόνο 7 κομμάτια. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι. Άρα, το ερώτημα δεν είναι αυτό, είναι ότι άμα βάλετε μόνο ένα κομμάτι, μόνο δύο ή μόνο τρία, πόσα διαφορετικά σχήματα μπορεί να φτιάξετε. Και αυτό ο Καραζαντορίν το βρήκε με έναν άλλο τρόπο, αλλά εμείς φτιάξαμε ένα παιχνίδι που μπορούν τα παιδιά να βρουν το ίδιο που έκανε ο Καραζαντορίν με υπολογισμούς, να χρησιμοποιούμε σε ένα παιχνίδι που έχει ένα σχήμα ειδικό. Αλλά φτιάξαμε ένα εργαλείο. Και το εργαλείο ήταν π.χ. ας πούμε. Εγώ να σας πω τι θερμοκρασία έχει τώρα. Δεν ξέρετε ακριβώς, είναι μερικοί από εσάς που θα τη βρουν με μεγάλη ακρίβεια. Τώρα δούμε ένα θερμόμετρο στο παιδί, λέω διάβασε τι λέει. Θα βρείτε θερμοκρασία. Το εργαλείο μπορεί να είναι νοητικό. Άρα το παιδί θα χρησιμοποιήσει ένα εργαλείο και θα βρει πράγματα τα οποία χωρίς το εργαλείο είναι πολύ δύσκολο. Με το εργαλείο γίνονται. Δεν πρέπει όμως να εξαρτάται από το εργαλείο. Δηλαδή το εργαλείο δεν πρέπει να είναι πατηρίτσα. Γιατί δυστυχώς στην κλασική παιδεία, εκπαίδευση, δίνουμε πατηρίτσα. Ή τις λεγόμενες ροδούλες. Στο ποδήλατο, το μάθαμε. Έχετε δει ποτέ παιδί να κυκλοφορεί με ποδήλατο που έχει τις ρόδες σας, τι κάνει. Πάρα πολύ απλό, οδηγάει έτσι. Αφού το δεν οδηγάει έτσι, οδηγάει τρίχυλο. Τώρα πετάγεται. Αυτό είναι φτιαγμένο κανονικά, λέμε, για να είσαι σε δίκυκλο και άμα πέφτει, να πατάει. Αλλά επειδή ο εγκέφαλο είναι και παιδί, τι κάνει, το πατάει. Αλλά το παιδί δεν μαθαίνει ποτέ ποδήλατο. Άρα τώρα ξέρουμε ότι όλη αυτή η περίοδο που βάζαμε τι δύο ροκούλε ήταν λανθασμένη. Εκπαιδευτικά. Και γι' αυτό τώρα όταν αγοράζετε το ποδήλατό σα, δεν έχει ροκούλε. Δεν έχει εξαρτήματα που θα προκαλέσουν μια ανισορροπία. Είναι ένα παράδειγμα. Θέλετε να φτιάξετε ένα τετράγωνο. Τόκι, 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 τόκι. Εντάξει. Ωραία. Τώρα δεν έχετε χάρακα. Έχετε μόνο διαβίτη. Ποιος φαντάζεται ότι μπορεί να φτιάξει τις κορυφές ενός τετραγώνου μόνο με διαβίτη? Και λέτε κανένα, δηλαδή δεν είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή τέσσερις κορυφές είναι και τέταρτο το ξέρω, το διαβίτη το ξέρω. Ναι, αλλά σας λείπει ένα πράγμα, η ορθή γωνία. Αλλά το πρώτο σημείο είναι εύκολο, το δεύτερο είναι πάλι εύκολο, είναι η απόσταση, το τρίτο είναι το παλούκι. Το τέταρτο είναι εύκολο. Άρα η ιδέα τώρα είναι πώς φτιάχνετε μια ορθή γωνία μόνο με διαβίτη. Θα δείτε ότι μερικοί από εσάς έχουν μπλοκάρει τώρα. Λέει, α, μάλλον αυτό που πάνω είναι τεχνικό. Στην πραγματικότητα θα το δείξουμε στα παιδιά με έναν άλλο τρόπο και καταλάβουμε ότι γίνεται και μάλιστα και εύκολα.
Ενώ προσπαθώ ότι είναι κάπως ενδειγματικό. Αλλά να ξέρετε ότι άμα το ζητήσει, μπορούμε να το πούμε ότι αυτό ξέρει, είναι το θεώρημα του Μόρμο Σκερόνι του 1677. Δεν έχουμε θέμα. Αλλά αυτό βοηθάει μόνο το θεωρώ. Σου λέει γίνεται. Okay. Και μετά τι κάνουμε, θα το κάνει μόνο σου. Άρα, συνοπτικά τι κάνουμε. Έχουμε τα παιχνίδια στρατηγική που θα ασχοληθούν τρόπο είναι τη σκέψη, εφόσον είναι δομημένη η νοημοσύνη και τα αντικά πιο περίπου. Και έχουμε τα παιχνίδια που είναι φτιαγμένα από την ρευστή νοημοσύνη. Η ρευστή νοημοσύνη είναι αυτή που δεν έχει γνώσει τεχνική. Αλλά το παιδί πρέπει να αποφασίζεται ότι είναι ηλίθιο. Αλλά ηλίθιο τι σημαίνει στον τομέα μα, είναι έξυπνο από τι γνώσει. Προσέξτε, και δεν σημαίνει ότι άμα είστε με γνώσει ότι είστε έξυπνο. Αν σα πω, α πούμε, πότε γεννήθηκε ο Ναπολέον. Το ξέρουμε ή δεν το ξέρουμε. Που το ξέρουμε θα είναι περίφημο. Αυτοί που δεν το ξέρουν. Τώρα, αν σα πω, η ημερομηνία γέννησή του είναι πιο μικρή από την ημερομηνία θανάτου. Είναι εντάξει. Αν από το ανάποδο, θα πρέπει κάποιο να πει: εντάξει. Είπαμε ότι δεν ξέρουμε, αλλά και ότι να είναι. Βλέπετε, αυτό δεν είναι πολιτιστικό, αυτό είναι δομικό. Ωραία. Το δομικό δεν σημαίνει ότι ξέρετε τις ημερομηνίες, δηλαδή αυτό δεν μπορεί να είναι ανάποδα. Άρα είναι το ίδιο που θα σας πει το παιδί, θα σας πει δεν ξέρω την ημερομηνία, αλλά ξέρω ότι δεν είναι μετά. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε παίχνια που θα ενεργοποιήσουν την ρευστή νοημοσύνη, δηλαδή αυτή που έχει πάρα πολύ το παιδί και δεν έχει πολύ κρυσταλλική. Κρυσταλλική είναι αυτή που μαθαίνει με γνώσεις. Όσο πιο πολύ μεγαλώνουμε, τόσο πιο πολύ κρυσταλλική έχουμε. Και μετά, άμα δεν ασκήσουμε την ερευστή, σιγά σιγά τη χάνουμε. Άρα να ξέρετε ότι όσο πιο ψηλά φτάνει ο δείκτης νοημοσύνης σας, τόσο πιο αργά πέφτει. Σε μερικές περιπτώσεις δεν πέφτει. Άμα είναι πολύ χαμηλός, θα πέσει ακόμα πιο πολύ. Και μπορεί να φτάσουμε στο επίπεδο της άνοιας. Λοιπόν, μερικά εργαλεία που δεν πρέπει να ξεχνάτε. Και από εσάς που ασχολούνται με τα παιδιά, θα συνεχίζουν να καπνίζουν, έτσι. Άρα, όταν τα παιδιά είναι μπροστά σε τσιγάρο, ακόμα και παθητικό, χάνουν από 7 έως 10 μονάδες νοημοσύνης. Σε μια κλίμακα 15. Άρα, δεν καπνίζουν, εντάξει, απλώς οι γονείς καπνίζουν. Οι γονείς ξέρετε τι λένε. Καπνίζουν στο μπαλκόνι, ποτέ μπορείς να στο σπίτι, κλπ. Θα ξεχνάνε τα χνότα. Άρα, να ξέρετε ότι η θνησιμότητα των μικρών παιδιών, λέω τώρα, ενδιαφέρει περίπου. Μερικές, είναι 7 φορές χειρότερο όταν είναι μωρά από τα χρήματα της μάνας. Άρα είναι καλό να ξέρετε ότι αυτό έχει επηρεάσει πολύ τον εγκέφαλο. Τα παιδιά, επειδή είναι πιο μικρά και είναι σε ανάπτυξη, ο εγκέφαλος τους είναι ένα σφουγγάρι. Όλοι μας καταλαβαίνουν, ας πούμε, ότι άμα πιείτε ένα ποτήρι κρασί, είναι τόσο σημαντικό. Άμα δώσετε ακριβώς το ίδιο ποτήρι κρασί σε ένα παιδί που είναι 3 ετών, μπορεί να πάτε σοκ. Δεν λέω καν κάτι βαρύ. Εδώ είναι το ίδιο με το θέμα της απορρόφησης. Πολύ συχνά θεωρούμε ότι τα παιδιά όταν μαθαίνουν κουράζονται. Έτσι είναι. Θα κουραστεί το παιδί. Το ξεκάνει ήδη αυτό. Ξεκάνει αυτό η φάτσα. Δεν είχε τη φάτσα και τις συνοχές. Στην πραγματικότητα το παιδί κουράζεται όταν δεν χαίρεται. Όταν χαίρεται, εσάς κουράζει. Εντάξει. Άρα αυτό που έχει μεγάλη σημασία δεν είναι να μην το κουράζετε, είναι να το κάνετε να χαίρετε. Γιατί η κούραση είναι δικό του θέμα. Άμα χαίρετε, ώρα μπορεί να παίξει. Στην πραγματικότητα δεν παίζει, μαθαίνει. Αλλά αυτό νομίζω ότι παίζει. Εσείς τώρα όταν θέλετε να του πείτε, έκανες τα μαθήματά σου, αυτό αρχίζει με αγκαρία. Ό,τι και να είναι. Και γαμάτο να είναι το μάθημα. Μόλις η μάνα σου λέει, έκανες το μάθημά σου. Το πιο ωραίο είναι όταν η μάνα και ο πατέρας δεν έχουν ιδέα πώς έχει κάνει το μάθημα. Συνήθως αυτό σημαίνει στα μαθηματικά, έκανες τα μαθηματικά σου. Εδώ δεν λες, θα βοηθήσω. Λες, και πότε θα τα κάνεις. Μπορεί να λες κάτι, δεν είναι επιμένει, δεν ξέρει. Μπορεί να σε βοήθησε μου. Και πότε. Και πέτε, πότε. Λες απλώς, πότε θα τα κάνεις.
Αλλά έχει κόκκινο στα μαθηματικά. Γιατί δυστυχώ η κοινωνία μα είναι αυτή που είναι περήφανη που είναι κόκκινο στα μαθηματικά. Ενώ είναι κρίμα γιατί όλοι οι εγκέφαλοι μα λειτουργούν μόνο μαθηματικά. Και τον φιλολόγο. Και τον αυτά που σα λέτε, τα θεωρητικά και τα πρακτικά, είναι λάθος. Ο εγκέφαλό μα είναι ένα μαθηματικό όν. Okay. Απλώς αυτός που μιλάει δεν το ξέρει. Δεν είναι δίκη. Άρα νομίζουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί που είναι άνετοι. Είναι ένας άλλος τομέας για τον οποίο είμαστε περίφημοι να ξέρουμε τίποτα, είναι στην πληροφορική. Εγώ στην πληροφορική είμαι κόμμα. Είμαι περισφάνεια όμως. Όχι, όχι με λύπη. Πώς με λύπη, ναι. Πάνω κάτω τα καταφέρω στη ζωή μου χωρίς την πληροφορική. Το θέμα είναι τα καταφέρω στη ζωή σου επειδή δεν ξέρω. Σε βοηθάει. Αυτό. Όχι τα καταφέρνει μόνο σου. Άρα, ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί ενέργεια. Η ενέργεια που χρησιμοποιεί είναι γλυκόζη. Να ξέρω ότι όλοι σας, τα παιδιά σας, αν τρώνε πολύ ζάχαρη, να ξέρετε ότι ο εγκέφαλος, ό,τι και να τρώτε, στο τέλος το μετατρέπει σε ζάχαρη. Τώρα πρέπει να είσαι πολύ βλάκα για να βάλει ένα ψαρονέφι μέχρι να το κάνει σε ζάχαρη και να το σκέφτει. Α σου λέει, αφού βρήκε μόνο ψαρονέφι, θα κάνω τη δουλειά, παχύνω, μέχρι να φτάσω στον εγκέφαλο. Ενώ θα μπορούσε να του δώσει κατευθείαν μέλι. Λέμε τώρα. Άρα, ο εγκέφαλο χρησιμοποιεί γλυκόζη και γι' αυτό όταν κάνετε σκάνερ στον εγκέφαλο σα, σα δίνουν μια γλυκή ουσία που έχει βέβαια ραδιενέργεια, θα μπορεί να το δουν και βλέπουν πώς πάει στα αγγεία. Είναι το πρώτο πράγμα που φεύγει. Το σώμα. Άρα γι' αυτό, ας πούμε, αυτοί που παίζουν Skype ξέρουν ότι είναι καλό να έχουν κοντά τους ζάχαρη και κάπου κάπου και σοκολάτα. Η σοκολάτα έχει και μια διπλή ιδιότητα όταν χάνεις μια τσπρίτα. Στα ερωτικά, εντάξει, φάει λίγο σοκολάτα. Άρα να θυμάστε για αυτόν τον λόγο το περίφημο γλυκό ιταλικό που το λέμε τυραμισού σημαίνει απλώς τράβομαι. Άρα σήκωσέ με. Δηλαδή επειδή είμαι πεσμένος, αν δεν είσαι πεσμένη, τώρα τι τυραμισού. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι μερικά πράγματα μας βοηθούν. Δηλαδή υπάρχουν γνωστοιχεία, αλλά μετά είναι το τάνιο. Ας πούμε, είναι καλό να τρως αμύγδαλα, δεν είναι. Βέβαια είναι καλό το πρωί. Αλλά μόλι τα βάζει το βράδυ με ουίσκι, δεν πα στον εγκέφαλο, πάνε πολύ πιο κάτω. Όχι τόσο κάτω, όσο νομίζετε, θα καταλάβετε. Αλλά σημαίνει ότι το καλύτερο βέβαια είναι τα πικρά μύρα. Επειδή είναι πικρά, δεν αφήνεται καρδιά. Άρα εδώ είναι πάλι το ίδιο. Μερικά παιχνίδια τώρα. Άμα παίζετε τάβλη, δεν πειράζει να μην συνεχίσει. Εντάξει. Άρα, για να έχουμε κάτι το χαρακτηριστικό. Το τάβλι, οι υπολογιστές το ξεκίνησαν το 1979. Αν θυμάστε πώς ήταν οι υπολογιστές το 1979, λέτε εντάξει. Το σκάκι χρειάστηκε το 1997. Το Go το 2016. Άρα βλέπετε μια διαφορά αντικειμενική. Άρα, για να μην νομίζω ότι μιλάω μόνο για αυτά τα παιχνίδια, τα σταυρόλεξα είναι πάρα πολύ καλά. Από να αρχίσετε όμως από ένα αστέρι, δύο αστέρι, όχι κατευθείαν τα πέντε, γιατί μετά θα τα συγχαθούν. Αν έχουν κάποια δυσκολία, υπάρχει κάποια δυσκολία με τις φορές, είναι πιο ωφέλιμο να περάσετε πρώτα από το σκανδιναμικό. Πρώτα σκανδιναμικό, ένα καλό σκανδιναμικό, γερό, με άνεση, θα δούμε πολλά. Κατάλαβε και δεν είναι σκανδιναμικό, βλέπω κανένα μορφασμό. Το σκανδιναμικό. Και βέβαια τα παιδιά, τι, για ποιο. Τι ήταν αυτή η ένσταση, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα κανένα στον ελληνικό. Σαν να μιλούσαν για τι όντα, δεν καταλαβαίνω. Για ηλικία. Για οποιαδήποτε ηλικία. Τι να ξέρω να γράφω. Αυτό που έχει σημασία, εξηγώ. Το σκανδιναβικό, επειδή ο ορισμό είναι σαν ένα τετραγωνάκι και δεν είναι μακρουλό, είναι πιο δύσκολο για αυτόν που το παράγει να κάνει κάτι δυσνόητο. Ενώ στα σταυρόλεξα, τα ξέρετε για αυτού που κάνουν με άνεση τα πολλά, δύσκολα, σε κάποια φάση καταλαβαίνει και το ύφος από αυτό που κάνει. Δηλαδή, όταν σου λέει σταυρόλεξο του τάδε, α, λες, τα ξέρω όταν είναι το πάκι. Γι' αυτό πρέπει να κάνει σταυρόλεξα από διαφορετικούς και όχι από τον ίδιο.
Ας πούμε, όταν είσαστε συνδρομητής και παίρνετε ένα σταυρό της κάθε εβδομάδα και ήταν τον ίδιο, μάπα με τον εγκέφαλο. Τους δίνετε αυτό. Είναι πάντοτε καινούριο. Δεν σας λέω να ακυρώσετε όλους τους συνδρομές σας, αλλά η ιδέα είναι ότι είναι καινούριο. Ο εγκέφαλος μόλις θέλει καινούριο, θέλει καινοτομία, θέλει ανακάλυψη. Και αυτό σημαίνει σε μερικά παιχνίδια, ας πούμε, θυμάστε το τέτρις. Το τέτρις δεν είναι καλό. Ενώ φαινόταν, δεν γίνεται. Έτσι, το τέτρις, άμα κοιτάξαμε για κάμερα, θα δείτε ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί ο κύριε λιγότερο. Όσους έχουν παίξει λίγο τέτρις, θυμάστε ότι είχατε μερικά πράγματα που παιδευόσασταν να τα βάλετε προς τα κάτω, και σιγά σιγά όταν εξελιχθήκατε, τα κάνετε από πάνω και μετά δεν θα κοιτάζετε καν. Αυτό όταν περάσετε σε αυτό το στάδιο, ο εγκέφαλος δεν κάνει πια τίποτα. Έχει φτάσει ο κορεσμό. Σου λέει εντάξει, θα μου πάει πάλι τέτοια, δεν μπορώ να πω. Πρέπει λοιπόν να βάζετε, φανταστείτε ότι εσείς αυτοελέγχετε τη βάση την μέσα στο σώμα σας. Άρα πρέπει να βάζετε γνώσεις, τα άλλα που είπαμε τα στρατηγικά και μετά είναι όλα αυτά που είναι παίχνια που χρησιμοποιούν ρευστή νοημοσύνη. Άρα, τα παίχνια με ρευστή νοημοσύνη είναι ένα παίχνιο πρόκλησης. Δηλαδή το βλέπεις, λες είναι εύκολο, θα το κάνω, δεν καταφέρεις, δεν καταφέρεις, το κατάφερες και λες. Άρα κάτι έμαθες. Αλλά αυτό θα είναι μία άσκηση. Εντάξει. Τα παίρνια στρατηγική που σας είπα, αυτά είναι προβλήματα, δεν είναι άσκηση. Η άσκηση είναι με βρήκα, είναι δύσκολη, κατάλαβα. Άρα αυτό εδώ μπορεί να είναι άσκηση, μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα. Αυτό εδώ, άμα σας πω κάντε ένα κύβο, είναι άσκηση. Άμα σας πω πόσους διαφορετικούς κύβους μπορεί να κάνετε, είναι πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα θα είναι μια δομημένη άσκηση που συνδυάζεται με μια άλλη άσκηση και έχει κλειδιά. Φανταστείτε τώρα μια τουλάμπα που έχει κλειδιά παντού και στην πρώτη έχει το κλειδιά πάνω. Δεν ανοίξετε το πρώτο σεπτάρ, δεν ανοίγει τίποτα. Και άλλα είναι τυχαία. Αν δεν ανοίξετε μερικά, ανοίγετε τα άλλα. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι ότι τι μπορείτε να κάνετε σε πολύ απλό επίπεδο. Με αυτό εδώ το παιχνίδι, αυτό που σας είπα τώρα, όλα τα παιχνίδια που σας παρουσιάζω εδώ, και τα χρησιμοποιούν και εδώ μερικά από ό,τι κατάλαβα, είναι ότι μπορείτε πάνω στο ίδιο παιχνίδι να φτιάξετε άλλους κανόνες και εξηγώ. Ας πούμε ότι παίζουμε εμείς οι δύο μαζί. Ο άξονας είναι αυτός. Και εγώ σου λέω ότι θέλω να βάλεις τα κόκκινα εσύ, εγώ προς ένα μπλε, και θέλω να κάνεις τον καθρέφτη. Πού θα το βάλεις το κόκκινο, πάρε τα κόκκινα. Άρα, ο άξονας είναι εδώ. Και βλέπεις με μεγάλη ευκολία θα το βάλεις εδώ. Ξανακάμε το ίδιο τεστ και τώρα βάζουμε εδώ και σου λέω να μου κάνεις την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια περιστροφή κατά το 80 μήνες για να δεις το ίδιο. Άρα εδώ θα δεις ότι είναι λίγο πιο δύσκολο και θα δεις βέβαια ότι πρέπει να το βάλεις εδώ. Όχι. Όχι, εντάξει. Ωραία. Άρα εδώ μπορεί να παίξουμε, βάζουμε διάφορα και λέμε κάθε φορά καθρέφτη και πραγματικό καθρέφτη. Πραγματικό. Άρα τώρα για όσους νομίζουν ότι αυτό είναι εντελώς απλό, το κάνουμε μαζί. Εσείς δεν φαίνεστε στην κάμερα, άρα δεν έχετε πρόβλημα. Εντάξει, μην το κάνουμε και συγκοιτάζουμε. Εσύ δεν παίζεις. Γιατί στη θεωρία παιχνίδια, για να μην χάσεις, λέει ή ποντάρεις τα πάντα που δεν θες να το κάνεις, ή δεν παίζεις. Πού θα χάσεις. Το έχεις σκεφτεί ποτέ έτσι, α. Ότι τελικά για να μην χάνεις, αυτός δεν μην παίζεις. Αλλά άμα δεν παίζεις, μετά δεν έχεις χαρά. Α, ας το αφήσουμε λοιπόν. Άρα, άμα σας πάω καθρέφτης και εγώ κάνω αυτό, τι κάνετε εσείς. Ναι. Όχι ο κύριος, έχει η δεύτερη ευκαιρία. Όχι. Ωραία, είμαστε εντάξει, το πιάσαμε, αυτό είναι καθρέφτης. Ωραία, άρα άμα κάνω αυτό, τι κάνετε. Έχει η δεύτερη ευκαιρία. Ωραία. Άμα τώρα σας κάνω το ίδιο και σας πω πραγματικότητα. Okay, βλέπετε ότι είναι και από εσάς που είναι πιο εύκολη η πραγματικότητα από τον καθρέφτη. Αλλά αυτό έχει πολύ πλάκα. Θα πάτε στις φίλες σας να κάνετε αυτό το τεστ. Ένα τεστ που είναι πολύ διακριτικό για τα φύλλα. Λέτε, ας πούμε, ότι μιλάτε στο άλλο φύλλο, εντάξει.
του λες, έχεις λεωρωθεί εδώ. Λοιπόν, αν είναι γυναίκα θα κάνει καθρέφτη, αν είναι άντρας θα κάνει πραγματικός. Αν είναι άλλες περιπτώσεις, το βλέπετε. Και γιατί έχετε συνηθίσει να βλέπετε τον καθρέφτη. Ενώ ο άλλος έχει συνηθίσει να κάνει την περιστροφή. Εδώ λοιπόν, επειδή είχαμε το μείγμα των δύο, σιγά σιγά δυσκολεύεται. Γιατί κοιτάξτε, εδώ μπορούμε να παίξουμε πάνω. Τώρα, εγώ μπορώ να πάρω το κόκκινο, να σα βάλω εδώ το κόκκινο και να σα πω καθρέφτης. Έχετε το σκεφτεί τώρα. Άρα, ξανά τα δικά μας. Τώρα λοιπόν θα κάνουμε ένα λίγο πιο δύσκολο. Αυτό το χέρι θα είναι για τον καθρέφτη και αυτό εδώ θα είναι για την πραγματικότητα. Εντάξει. Αλλά όταν ψηκώνω αυτό το χέρι, απαντάτε με την πραγματικότητα. Δηλαδή, αν έκανα αυτό, απαντάτε. Απαντάτε. Όχι, όχι, τώρα. Βλέπεις, ωραία. Τρία, αγαπητοί. Τρία. Δεν ξέρω πώς θα κάνει τώρα. Λοιπόν, τρία. Άμα κάνει λοιπόν το καθρέφτη. Άρα τώρα προσέξτε, παγίδα μου, κυρία, αγαπημένη μου, προσέξτε. Το κάνω. Εσύ κοιτάς, αξιολογείς. Προσχωρώ, δεν έχουμε καμία σωστή εμάς. Η κυρία έχει σωστή εμάς. Οι άλλοι είναι όλοι αριθμητές, αντιγραφείς, κοιτάζουν όλοι την κυρία. Βλέπετε στα παιδιά σας να μην αντιγράφουν, γιατί το χρόνο να πάρουν βέβαια τι κάνει η κυρία. Λοιπόν, θυμάστε ότι σκέφτεται το καλά. Άμα κάνω αυτό, κάνω καθρέφτη, η απάντησή σας είναι με ένα χέρι, δεν είναι. Ωραία. Άμα κάνω αυτό, η απάντησή σας είναι με δύο χέρι. Αλλά εγώ άμα κάνω δύο χέρι, σας απαντάτε με ένα. Βιάσατε με την πρώτη, δεν είναι. Ωραία. Άμα το κάνει στα παιδιά σας και δείτε ότι απαντάει σωστά με την πρώτη. Θα πείτε, σας το έκαναν ήδη στο σχολείο, ε. Ναι, ξαναρχόμαστε στο... Δεν το πρέπει. Ενώ στην πραγματικότητα είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο, που δεν έχει ανάγκη να το έχει κάνει ήδη, μπορεί να το καταλάβει και τη στιγμή. Δεν έχει κανένα κόλπο. Άρα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε με όλα αυτά που είπαμε είναι ότι αυτό. Μοιάζει με αυτό. Όχι, είναι το ίδιο. Μπορεί να το περιστρέψει. Όταν αποφάσισες να πεις όχι, πότε ήταν. Αφού το γύρισες, αρέσει πιο πολύ τη κίνηση σου παρά το που νομίζεις ότι είσαι μόνο του λόγου. Δεν νομίζεις τίποτα πια, να ξέρω, δεν πειράζει. Αλλά αυτό που αποφάσισες είναι να πεις ότι είναι διαφορετικό όταν κατάλαβες ότι είναι συνεπτικό. Ναι. Ναι, είναι ακριβώς το ίδιο το χέρι μας. Το χέρι μας, ό,τι και να κάνουμε, θα μπορεί να γίνει ποτέ το άλλο. Άρα, αυτά τα δύο, ενώ φαίνονται σχεδόν το ίδιο, επειδή είναι καθρέφτης, είναι το χειρότερο λάθος. Δηλαδή όταν το βάλετε, το ένα θα μπαίνει, όταν θα βάλετε το άλλο δεν μπαίνει τίποτα. Όσο και το γυρίζετε. Αυτό εδώ δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Αυτό εδώ είναι πιο απλό. Γιατί είναι γωνιακό. Άρα, σημαίνει ότι ο εγκέφαλος, συνοψίζω τώρα, α, πρέπει να συνοψίσω. Μην πεις όχι, γιατί εγώ συνεχίζουμε. Άρα, πρώτα απ' όλα, ποια κατηγορία είναι το παιδί. Α, εικόνα, λόγο ή κίνηση. Ποια είναι η δεύτερη κατηγορία του. Δηλαδή, αν βγάλετε την πρώτη, δηλαδή, ποια είναι η προτίμηση. Δηλαδή, άμα δεν έχει άλλο, δεν έχει την καλύτερη γι' αυτό. Πώς αλλάζει. Μετά, το πιο σημαντικό είναι τι μαστεράει έχει. Έχει μαστεράει δεξί ή αριστερό. Στη συνέχεια, είναι ότι αν είναι παιδί που είναι ήδη έξυπνο, πρώτη φορά που το βλέπετε, που σημαίνει αυτό, άρα πρέπει να πει ότι έχει ένα τζελόντι μεγάλο, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιες τεχνικές. Αλλά το παιδί δεν είναι έτσι. Συμβαίνει το. Εγώ μιλάω για όλα τα παιδιά. Τότε η ιδέα είναι ότι ποιες τεχνικές θα χρησιμοποιήσουν για να αναπτύξουν την νοημοσύνη. Εντελώς δεν είναι ανάγκη να πάτε σε ένα κέντρο απασχόλησης, αν θεωρείτε ότι είναι όλα έξυπνα, μας ενδιαφέρει. Άρα, στην πραγματικότητα, εδώ είναι το ίδιο. Δεν είναι ότι είναι έξυπνα, είναι ότι γίνονται έξυπνα. Είναι τεράστια διαφορά. Γιατί άμα ήταν μόνο για έξυπνα, τότε φέρνεις ένα κριτήριο, αυτός που δεν είναι έξυπνα, φέρνεις ένα άγγιο τέσσερι πόρτα. Άμα δεν το πελάτε, τι. Όπως είχαμε αγιομέτρητο του Σμινισίκου, λες κόκκαλος, εκεί.
Και εγώ δεν λέω αυτό, λέω ότι και ο κόκκινος μπορεί να μπει μέσα, να θα βγει, θα είναι πια κόκκινος. Ό,τι και θα έχει μέσα. Αυτό που πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε είναι επίσης ότι είναι οι αντοχές. Οι αντοχές είναι μερικά παιδιά που έχουν αντοχές και μερικά που δεν έχουν μεγάλες αντοχές, αλλά εδώ πρέπει να ενισχύσουμε τη χαρά για να μεγαλώσουμε την αντοχή. Άμα δεν ενισχύσετε την αντοχή, θα έχετε παιδιά που θα βρίσκουν μόνο τα εύκολα προβλήματα ή τα δύσκολα. Η αντοχή, πώς θα την ενισχύσουμε, θα την ενισχύσουμε με τη λεγόμενη μεταχαρά. Η μεταχαρά είναι η χαρά που έχετε από τη χαρά που προκαλείτε. Αν έχετε χαρά, προκαλείτε χαρά στον άλλον, θα σας προκαλεί μεταχαρά. Αυτό κρατάει πιο πολύ από τη χαρά. Ας πούμε, φανταστείτε πόσα δευτερόλεπτα συνεχόμενα μπορείτε να είστε χαρούμενοι. Δεν ρωτάω σε αυτό. Το σκακιστεί. Πόσα δευτερόλεπτα μπορείς να είσαι συνεχόμενα χαρούμενος. Νομίζω είναι στιγμιαία. Ελέψη είναι χειρότερα από ό,τι πιστεύει. Ένα παιδί όμως μπορεί να έχει διάρκεια. Ναι, πρόσεξε, γιατί όμως αυτή έχει αυτή τη διάρκεια. Το παιδί. Ναι. Γιατί δεν έχει δει αυτό το πράγμα που πα σε ένα δώρο σε ένα παιδί και παίζει το περιδείγμα και παίζει μόνο με το περιδείγμα και δεν ανοίγει καν το δώρο και νευριάζει. Έτσι θυμάσαι πόσο πλήρωσε το δώρο. Γιατί δεν ταλαιπωρεί τον εγκέφαλο, δεν. Όχι, δεν ταλαιπωρεί, το χαίρεται. Το χαίρεται. Το χαίρεται, αλλά είναι σε πολύ απλό επίπεδο. Μετά δεν έρχεται αναγκαστικά η κατανόηση. Αλλά το επόμενο επίπεδο είναι η επαφή με το αντικείμενο, η σχέση με το αντικείμενο και ο δεσμός με το αντικείμενο. Αυτά τα τρία πράγματα σημαίνει το άλλο είναι θέμα επικοινωνίας, το άλλο είναι θέμα κατανόησης και το άλλο είναι θέμα επινόησης. Τα τρία διαφορετικά. Ας πούμε, άμα ρωτήσω σε έναν σκακιστή, γιατί κάνουμε ροκές στο σκάκι, θα μου πει διάφορα πράγματα, αλλά θα ξεχάσει ένα πράγμα. Διότι άμα το σπάσουμε το σκάκι, βάλουμε πλαίσιο πεδίο, πεδίο δράση, πεδίο μάχη, το ροκέ ανήκει στο πεδίο δράση, όσο είναι κίνηση, αλλά η εξήγησή του προέρχεται από το πλαίσιο και όχι από τη δράση. Αλλά όλοι οι σκακιστές που θα σα πούν το ροκέ το κάνει επειδή έχει δύο κινήσεις, αυτό που λέω. Επειδή προστατεύει τον βασιλιά, ξέρει τι παλάτε, τι κουταμάρε που λέει συνήθω, μετά του λες, ρε παιδί μου, εγώ θα δέχομαι αυτά που είπε. Αν η κακέρα ήταν κλινδρική, θα το έκανε το κέντρο. Και εδώ ξαφνικά και λέει μια τεράστια σφαλιά και λέει όχι. Και τότε καταλαβαίνει ότι το ροκέ στο σκάκι υπάρχει μόνο επειδή υπάρχει γωνία και υπάρχει τράγμα. Δεν έχει καμία σχέση με το πώ παίζει μάλλον. Είναι πιο βαθύ. Το νόημα, πιο βαθύ. Άρα, αυτό σημαίνει ότι θα δίνει ένα άλλο παράδειγμα. Για βγάλε μου τα κομμάτια αυτά και κράτα μου τις κακιάρτες και τις κακιάρτες θα βάλω όρθια. Να ξέρετε ότι έχουμε πολύ πλάκα, γιατί μόνο πώς μαζεύουν τα κομμάτια ξέρουμε ποιος παίζει. Και κοιτάξτε πάνω για τις λεπτομέρειες που δεν φαίνονται. Λοιπόν, ας πούμε, άμα βάλετε, φέρετε μου έναν ήχο. Εδώ, τον έχω. Έχω έναν ήχο. Ωραία. Θα σκεφτούν μόνο αυτοί που νομίζουν ότι ξέρουν σκάκι, εντάξει. Οι άλλοι που δεν ξέρουν σκάκι καθόλου, θα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικοί μετά το τεστ. Γιατί θα λένε ξέρω το ίδιο με αυτό που λέει ότι ξέρει. Εντάξει. Βάζω λοιπόν τον ήχο εδώ. Εντάξει. Πάνω κάτω ένα σκακιστή ξέρει πού μπορεί να πάει αυτό ο ήχο. Είμαστε εντάξει. Αλλά όταν είμαστε στην Ελλάδα, ακούμε συχνά τη λέξη γάμα. Όταν είμαστε στο εξωτερικό, ακούμε συχνά τη λέξη L. Θα σας δείξω πώς κάνουμε εμείς κάτι. Ο ήχος θα χαρακτηριστεί από ένα πράγμα που είναι λίγο παράξενο. Άρα, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ο βασιλιάς κάνει τις ίδιες κινήσεις με τη βασίλισσα. Τόσο ολοκληρώ, εντάξει. Μόνο ένα βήμα. Εντάξει, για να σου πέσω. Άρα τώρα τι θα κάνω. Θα πάρω, θα πω ότι η βασίλισσα είναι ο συνδυασμό του πύργου με τον αξιωματικό. Θα πω τώρα ότι ο ύπος είναι το κομμάτι που παίζει σε πρώτο βήμα εκεί που δεν μπορεί να πάει η βασίλισσα. Αυτοί που παίζουν κανονικό σκάκι στον αναβαθμό, το καταλαβαίνουν σιγά σιγά, αλλά ναι, γιατί δεν το είπαν ποτέ έτσι.
Στην πραγματικότητα αυτό είναι πιο ισόμορφο. Δηλαδή αμέσως τώρα ο σφραγιστής ξέρει ότι ο ύπος θα χτυπήσει 8 τετράγωνα. Μπορεί να κάνει και 6, μπορεί να κάνει και 4, μπορεί να κάνει και 2. Ανάλογα από το σώμα μετακινείται. Αλλά η ιδέα ποια είναι, ότι ο ύπος είναι το συμπληρωματικό της κίνησης της βασίλισσας σε πρώτο βαθμό. Εδώ, ας πούμε, το εμβλέμα του Κυρίου ήταν όβαλε μεγάλη, εντάξει, μάμε. Ναι, έτσι είναι. Γιατί στην πραγματικότητα τι γίνεται. Η βασίλισσα και ο πύργος μπορούν να μετακινηθούν σε οποιοδήποτε χρώμα. Ο αξιωματικός μόνο στο χρώμα του και ο ύπος αλλάζει χρώμα σε κάθε κίνηση. Τώρα το ερώτημα είναι, γιατί αλλάζει χρώμα σε κάθε κίνηση. Θα πείτε, επειδή είναι γάμο. Okay. Τώρα είμαστε εξοχήνοι, δεν ξέρουμε γάμο. Ξέρουμε. Γιατί θα πείτε ότι είναι το συμπληρωματικό της βασίλισσας. Σε πρώτο στάδιο. Δηλαδή, θα σας κάνει μια περιφέρεια που θα είναι το πρώτο τετράγωνο σε μικρότερα απόσταση, το οποίο είναι προσβάσιμο. Μετά, το μόνο που έχετε να προσθέσετε είναι ότι είναι ικανό να πηδάει. Νομίζετε. Γιατί θα είναι το προσθέσετε. Σκεφτείτε το άλλο. Είναι εκεί που φτάνει. Πώς μπορεί να έχει μπορεί. Ναι. Άμα καταλάβετε τον ύπνο των ανθρώπων λίγο πιο παράξενο που σας είπα, πώς μπορεί να έχει εμπόδιο. Αφού σας λέω ότι είναι το πρώτο βήμα της άρνησης, της κίνησης της βασίλισσας. Μα αυτό λέει, δεν είναι λουξό. Πάει στραβά. Δεν έχει και ένα κομμάτι που είναι στο ενδιάμεσο, πού είναι το κομμάτι. Άρα αυτό θα σας δώσω και την εξήγηση, γιατί ο ύπνος πηδά. Ενώ εσείς πάνω κάτω το έχετε κάνει γάμα και πηδά. Ενώ εγώ σας λέω ότι αυτό που σας είπα σαν ορισμό σας εξηγεί ότι πηδά. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε, ένα πράγμα που είναι θεαματικό στο σκάκι, είναι πάρα πολύ απλό, είναι μου το έκανε αυτό μια κοπελίτσα, σε μάθη ένα σκάκι, σε κάποια φάση μου βάζει δύο κομμάτια στο ίδιο τετράγωνο. Λέω, όχι, όχι, αυτό δεν είναι ίδιο. Λέει, δεν μου το πες. Σκέφτηκα ότι όντως δεν το είχα πει ποτέ. Άμα είχαμε δικαίωμα να βάλουμε, αυτό είναι δημιουργικό, άμα είχαμε δικαίωμα να βάλουμε τον αξιωματικό στο ίδιο τετράγωνο με τον πύργο, τότε ο αξιωματικός συν πύργο θα έχει ακριβώς την αξία της βασίλισσας. Μόνο που δεν γίνεται στο σκάκι. Γι' αυτό ο αξιωματικός και ο πύργος, σαν άθροισμα, δεν κάνουν τη βασίλισσα. Ως την Αχίλλες, παιδί μου, αυτό το ένα είναι διαγώνιο. Το άλλο πάει ευθεία, το άλλο κάνει τα δύο μαζί. Δεν έχουμε ένα συν κάτι που να κάνει αυτό. Όχι. Διότι ξεχνάμε τη σκακέρα. Άρα, αυτά τα παραδείγματα που σας έδωσα είναι το ίδιο, ας πούμε, με το πιόνι. Το πιόνι έχει τις πιο πολύπλοκες κινήσεις στο σκάκι. Έχει ενδιαφέρον γιατί είναι αυτό που αξίζει λιγότερο. Δηλαδή, ο πάτος έχει 5 διαφορετικές κινήσεις. Ενώ οι άλλοι έχουν μία. Όλα τα άλλα κομμάτια, δηλαδή τα κομμάτια, γιατί τα λέτε τα πιόνια, παίρνουν εκεί που παίζουν. Ενώ το πιόνι δεν παίρνει εκεί που παίζει, παίρνει αλλού. Όταν θα δείτε, ας πούμε, τις τεχνικές του κανόνα που υπάρχει για το ροκέ σε σχέση με το ανπασάν, θα δείτε ότι υπάρχει μια συνεκτικότητα νοημάτων. Άρα, τώρα τελειώνω πραγματικά. Αυτό που προσπάθησα να σας δείξω εδώ είναι ότι έχουμε μια μεγάλη παλέτα από παιχνίδια. Και τρόπος απασχόλησης. Όταν λέμε παιχνίδια, θα μιλήσουμε για το θέατρο και λοιπά. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να ασχολούμαστε με την νοημοσύνη, σαν να ασχολούμαστε με έναν δεκαθλητή. Όχι έναν πρωταθλητή. Αλλά ο πρωταθλητής είναι αυτός που έχει ταλέντο. Είναι μονοδιάστατο, κάνει ένα πράγμα πάρα πολύ καλά, ας πούμε θέση βιολή, γιατί πω εγώ πολύ ωραία, και μετά του κάνει άλλη ερώτηση, δεν έχει ιδέα. Μπορεί να πεις και σκάκι. Άρα, το παιδί που είναι πληθυσμένο για να το εντοπίσετε, θα πρέπει να είναι καλό σε πολλά. Αν θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς μπερδευόμαστε. Ας πούμε ότι σας δίνω να παίξετε
10 στρατηγικά παιχνίδια και είστε μέτριος και στα 10. Εσύ απαντάς. Εσύ. Είναι καλύτερο να είσαι άριστο στο ένα. Λάθος. Απορρίπτω. Αν είστε μέτριος και στα 10, σημαίνει ότι είσαι καλός. Δηλαδή ένας φυσιολογικός άνθρωπος στην καλύτερη περίπτωση είναι καλό σε ένα. Το να είσαι, δηλαδή, θέλω να φανταστείς, έχεις κάνει ποτέ αθλητισμό. Θέλω να φανταστείς τώρα ότι εγώ σου βάζω να κάνεις άλλο επικοντό. Μήκος, σφαίρα, όλα. Το δεκάρι. Για να είσαι μέτριος σε όλα, πρέπει να έχεις κάνει πολύ δουλειά. Το πιο πιθανό είναι να μην μπορείς να περνάς τη βάση σε όλα αυτά. Εντάξει. Άρα, ο δεκαθλητής δεν φαίνεται. Δηλαδή, όταν βλέπετε στον δρόμο έναν δεκαθλητή, δεν καταλαβαίνει. Ενώ, άμα δείτε κάποιον που κάνει άρση βαρών, καταλαβαίνει. Άμα δείτε κάποιον που κάνει, ας πούμε, υποδηλατό, το καταλαβαίνει. Φτάσει στα μπουκάλια. Άρα, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που έχουν ταλέντο τα εντοπίζουμε πιο γρήγορα από τα παιδιά που είναι πεσχισμένα. Τα παιδιά που είναι πεσχισμένα, άμα δεν κάνετε μια παλέτα μεγάλη, δεν τα εντοπίζετε. Παραμένουν αόρατα. Έχει ενδιαφέρον γιατί η νοημοσύνη χαρακτηρίζεται από αυτό το αόρατο. Άρα δεν είναι απλώς λειτουργήστε με αυτόν τον τρόπο. Μετά πρέπει να καταλάβετε ότι ένα παιδί που παίζει 10 διαφορετικά παιχνίδια είναι ότι βλέπει συμπληρωματικότητα. Ενώ μπορεί κάποιος που είναι χαμηλό επίπεδο να κοιτάζει την ομοιότητα. Και τις γλώσσες. Κάποιος που μαθαίνει την πρώτη γλώσσα, τη μαθαίνει τσαπατσουλίστη. Κάποιος που μαθαίνει τη δεύτερη γλώσσα, που δεν είναι πια η μικρή κύκλο, τη μαθαίνει με κανόνες. Έχει πολύ πλάκα, γιατί πρώτη την έχει χωρίς προφορά, τη δεύτερη την έχει χωρίς προφορά. Δεν στην κρίμα. Γιατί στην πραγματικότητα έκανε τόσες κινήσεις για να μάθει τη γλώσσα, που έσβησε τις προσπάθειες της προφοράς. Ενώ την άλλη την έμαθε πιο γρήγορα. Αν τη μάθετε πιο γρήγορα, δεν πρόλαβε την προφορά. Ναι. Ωραία. Ας πούμε, θα μάθετε λοιπόν τρίτη, τέταρτη γλώσσα, θα δείτε ότι από την πέμπτη και μετά, το να κάνετε μία γλώσσα παραπάνω είναι όλο και πιο εύκολο. Τώρα θα μου πείτε ωραία τις γλώσσες, εντάξει, και εγώ ξέρω τρεις-τέσσερις γλώσσες που είναι, ας πούμε, αμερικά, ελληνικά, αγγλικά. Ναι, αλλά όταν ο άλλος σου λέει, εγώ ξέρω κινέζικα, αραβικά, κορεάτικα, μπαντού και ελληνικά. Λες, εσύ από πού ξεφύτρωσες, εντάξει. Προσπαθώ να σας πω. Αυτή που σου λέει εγώ είμαι δίγλωσσος, τρίγλωσσος, πολύ συχνά είναι από γλώσσες που είναι τόσο πιθανές. Δηλαδή όταν ο άλλος είναι περίπτωτος που ξέρει και ισπανικά και ιταλικά. Εντάξει, παιδί μου, το καταλάβω ότι είναι διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην πραγματικότητα έχουν τεράστιο. Αλλά στην πραγματικότητα τι είναι, είναι ο σκακιστής που ξέρει πολλές ασκήσεις. Και μόλις τον βάλει σε έναν παιχνίδι ντάμες, είναι μερικοί σκακιστές που καταραίουν. Ποιοι καταραίουν? Είναι αυτοί που δεν έχουν νοημοσύνη. Άρα έχουν μεγάλη τεχνική, αλλά μόλις το βάζετε σε ένα άλλο πλαίσιο, δεν ξέρετε το κάνει. Και αυτό που έλεγα, ας πούμε, για να καταλάβεις που το πήγαινα, το να έχεις άλμα επικοντό, να κάνεις κάτι που είναι πολύ παράξενο, που να ανεβαίνεις πάνω ανάποδα. Και όταν κάνεις τη σφαίρα, δεν κάνεις το ίδιο, αλλά ρίχνεις ανάποδα. Άρα, είναι μερικά πράγματα που θέλει η κοινά και όχι. Άρα, εδώ αυτό που λέμε είναι ότι ο εγκέφαλός μας, επειδή είναι πολύπλοκος, να ξέρετε τα παιδιά σας δεν έχουν ένα εγκέφαλο που είναι λιγότερο πολύπλοκος. Και αυτός πολύπλοκος. Και αυτός έχει τεχνικές, και αυτός ξέρει να λύνει. Και μερικές φορές ξέρει να λύνει χωρίς να μπορεί να της εξηγήσει πώς το έπεισε. Το έχουμε και τα αυτιστικά παιδιά. Άρα, εδώ, σαν να κάνει να παρουσιάσει το σχολείο, ας πούμε εδώ, είναι πολύ καλό να έχουμε παιχνίδια τα οποία είναι έξυπνα, που σημαίνει ότι είναι δομημένα με βάθος και να είναι μια παλέτα μεγάλης διαφορετικότητας, έτσι ώστε να υπάρχει ποικιλία. Άμα δεν έχει ποικιλία, ο εγκέφαλος βαριέται. Όσο και να είναι καλό το παιχνίδι. Δηλαδή αυτό το παιδί που δεν βαριέται παίζοντας μόνο ένα παιχνίδι, δεν είναι απλή ότι δεν έχει ψηλή νοημοσύνη. Άρα είναι κρίμα να το εγκλωβίσετε και να του πείτε άλλο. Το παιδί μου είναι πάρα πολύ καλό. Ξέρετε, κάνει αυτό. Okay. Κάτι άλλο, όχι. Δεν σημαίνει που φτάνει. Ωραία. Γιατί να μην
είναι απαράδεκτο να πιστευτούμε τις μνήμες. Οι μνήμες, αυτοί που έχουν χαμηλή μνήμη, χρησιμοποιούν ελάχιστες ζώνες στον εγκεφάλου. Αυτοί που έχουν μεγάλη μνήμη, χρησιμοποιούν πάρα πολλές ζώνες στον εγκεφάλου, ελάχιστα. Αλλά δημιουργούν ένα δίκτυο, και εδώ το δίκτυο θυμάται. Και δεν είναι μια ζώνη. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, παίρνετε όλους αυτούς που είναι εδώ μπροστά μου, ένας, έτσι, και σας λέω, ας πούμε, εσύ θα πεις 10 λέξεις, και εσύ 10 λέξεις, θα εξαρτήσεις την ισχύ. Μετά παίρνω έναν από αυτούς που είναι μπροστά, του βουλώνω το στόμα και λέω στους άλλους να πείτε τις 10 λέξεις που είπε. Είναι εκεί που θα πούνε, αχ, Παναγία μου τώρα, θα εκφανταστείτε τώρα ότι εδώ είστε 7. Αφού να θυμάστε 60 λέξεις. Τώρα, νοημοσύνη με τεχνική. Εσύ θα θυμάστε τις δικές σας, εσύ αυτό εδώ, λοιπόν. Θυμάστε μόνο 10 λέξεις. Η ομάδα σας δεν έχει ανάγκη να θυμάται πάνω από 10 λέξεις ανά άτομο. Okay. Τώρα σας σκοτώνω. Παπ. Και ρωτάω την ομάδα ποιες είναι οι 10 λέξεις. Επειδή πέθανες, το έχασες. Τι κάνει μου γύρω. Αν δεν πάρεις εσύ τις 10 λέξεις, εσύ παίρνεις 2. Πώς παίρνει 2, 2, 2, 2, 2. Αυτό είναι ίδιο. Αλλά σε ένα πεντάρι ξαναφύγεται το δεκάρι. Ακόμα και να το σβήσεις, οι άλλοι φτιάχνουν το οχτάρι. Και το οχτάρι, επειδή υπάρχει σχετισμό, μπορεί να φτιάξουν και το δεκάρι. Άρα, άμα έχουμε απόλυτη εξειδίκευση, εκτός εξειδίκευσης, είμαστε στο μηδέν. Άμα έχουμε οραπλότητα, τότε δεν είμαστε ποτέ στο μηδέν. Άρα, ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος έτσι και ο εγκέφαλος των παιδιών μας. Γι' αυτό μην αρχίζετε αυτές τις αγνοησίες του τύπου πρακτικό, θεωρητικό κτλ. Ο εγκέφαλος μπορεί να κάνει και τα δύο, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και απλώς επιλέγει το πιο εύκολο. Άρα αν το σύστημα του λέει, θα κάνεις μόνο πια το πιο εύκολο, λέει εγώ μέσα. Το άλλο, εντάξει, δεν με πειράζει, αφού λέτε ότι μπορεί να το κάνω. Μπορώ να σας πω το εξής. Αν είχαμε βαθμολογίες που ήταν σε όλους τους τομείς και έπρεπε να περάσει, θα βλέπω ότι ξαφνικά όλοι θα μαθαίνουμε από όλους. Γιατί προσέξτε, για τους δασκάλους. Λες, ας πούμε, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα, μ' αρέσει λίγο το. Μετά σου λέει, το μαθητή, εγώ το κάνω στο πανεπιστήμιο, έχω τους μαθητές, και σε κάποια φάση λέω μία, κάνε μου ένα κύκλο στο πύρακα, λέει, κυρία, εγώ μισώ το μαθηματικό. Λέω, εντάξει, αλλά είσαι δασκάλα, δεν τα κάνω. Πρέπει να δείξει μια φορά πώς κάνουμε ένα κύκλο. Λέει, θα το αποφύγω. Εντάξει, θα το αποφύγεις πόσα χρόνια. Πόσο χρειάζεται, κύριε. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα παιδιά που θα είναι σε αυτή την τάξη δεν θα μάθουν από αυτήν τον κύκλο. Εγώ δεν λέω να έχει ικανότητα από το μαθηματικό, αλλά ένα κύκλο με ένα διαβήτη που ξέρετε αυτά τα ξύρα που το κάνετε. Κάνετε μια φορά στη ζωή σα. Και γι' αυτό ω προεκπαιδευτικό το κοιτάζω. Άρα πρέπει να έχετε όλα τα δεδομένα και να παίξετε διαφορετικά με τα παιδιά σα και να θυμάστε πάντα ότι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείτε στα παιδιά σα πρέπει να είναι το λεξιλόγιο των ενηλίκων. Όσοι χρησιμοποιούν λεξιλόγιο που είναι υποβαθμισμένο, θα έχουν υποβαθμισμένη ανάπτυξη νοημοσύνης των παιδιών. Έχουμε εντοπίσει, το έχουμε μετρήσει αυτό, ότι όσο πιο πολύπλοκες λέξεις τους μαθαίνουμε κατευθείαν, χωρίς να τις απλοποιούμε, τόσο πιο καλά είναι η νοητική του δομή. Ειδικά οι φιλόλογοι, όλο το λεξιλόγιο κατευθείαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαιτήσεις.